καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φυσικό χορηγό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, κάμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε. Χρόνια πολλά σε όσους νιώθουν ότι γιόρταζαν εχθές. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε αυτή την ταλαιπωρημένη χώρα. Χρόνια πολλά στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Χρόνια πολλά τιμώντας την τιμή μιας χούφτας ανθρώπων που απέδειξαν ότι μπορούν και οι λίγοι όταν έχουν ψυχή λεόντων να τα καταφέρουν απέναντι στους πολλούς. Χρόνια πολλά τιμώντας τη μνήμη αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για να σουλατσάρουμε εμείς ελεύθερα τώρα, για να σουλατσάρουν ελεύθερα αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν και αυτοί οι οποίοι θα κυβερνούν. Χρόνια πολλά σε αυτούς οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη χθες να βγάλουν τη σημαία στο μπαλκόνι τους, σε αυτούς που ακούν τον εθνικό ύμνο και νιώθουν κάτι μέσα τους. Χρόνια πολλά σε αυτούς που αγαπούν την πατρίδα τους. Χρόνια μας πολλά σε όλους εμάς που δεν πρέπει να είμαστε ούτε χρυσαυγίτες, ούτε ακροδεξιοί, ούτε φασίστες, ούτε νεοναζί, ούτε ακραίοι, ούτε τίποτα. Απλά αγαπάμε την πατρίδα μας. Είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτή την τόσο βασανισμένη χώρα, σε αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη χώρα. Περισσότερες σημαίες από ποτέ στα μπαλκόνια, διότι ο κόσμος, ο Κοσμάκης, ο απλός κόσμος που δεν θα το πει κανένας τι θα κάνει, ξέρει αυτός, γνωρίζει που περισσότερο από κάθε άλλη φορά ένιωσε την ανάγκη να βγάλει μία σημαία στο μπαλκόνι. Περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Γιατί ίσως ένιωσε ότι του πουλήσανε τη Μακεδονία, ένιωσε ότι μπήκε τα φόπλακα σε αυτό που είχαν κάνει οι προηγούμενοι κοιμόμενοι τόσα χρόνια και ήρθαν τούτοι εδώ να βάλουν τα φόπλακα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Σε αυτούς που καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο γιορτάζουμε χθες, ποιον τη μνήμη τιμούμε με την 25η Μαρτίου και πώς ο Έλληνας όταν χρειάστηκε έβγαλε ψυχικά από θέματα που δεν τα έχει φανταστεί κανένας άλλος λαός στον κόσμο. Την καλημέρα μας Ελλάδα και εξωτερικό, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες που σχεδίασαν, διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν εκπληκτικές γιορτές και παρελάσεις στο εξωτερικό, τους ανθρώπους στη Γερμανία, στο Ανόβερο. Πολύ περήφανος και για το σύνδεσμο των παιδιών εκεί που συμμετείχε, έδωσε την ψυχή του όλη η ομάδα για να γίνει μια καταπληκτική γιορτή, να συμμετάσχουν στους εορτασμούς. Χρόνια πολλά στους Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας, οπουδήποτε τίμησαν αυτή την ιστορική μέρα για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε αυτούς όλους, χρόνια πολλά σε εσάς. Χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Βαγγελίτσες. Βαγγέλα! Χρόνια πολλά, γιόρτος ο Βαγγέλας. Ένας είναι ο Βαγγέλας. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Να συζητήσουμε μετά από τριήμερο. Χθες, οπουδήποτε έκανες, υπήρχε μια σκορδαλίλα στην ατμόσφαιρα. Μια μπακαλιαρίλα. Ολούθε. Ολούθε. Ακόμα και ο πιο ανυποψίας αυτός ο οποίος φαινόταν Κυριλέ, έτσι και τον πλησίαζες χθες. Φρουρά. Έτσι Φρουρά. Και τον πλησίαζες χθες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ένα παφ. Ένας καμπύλης κορδαλιάς. Ένας κόλαφος. Χθες το βράδυ πήγαμε τα παιδιά σε ένα παιδότοπο. Ας μην πω, ανοίγω την πόρτα και με τον μπουμπένο μέσα νόμιζα ότι μπήκα σε ταβέρνα. Ότι μπήκα σε μπακαλιαράκια. Τι έγινε ρε παιδιά, μια σκορδαλίλα παντού. Κυριλέ, κυρίες, μαξί με τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, όλα ωραία, δηλαδή πολύ κυριλέ το μέρος. Παντού σκορδαλίλα, μου ήρθε ένα παφ, λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Εγώ που δεν είμαι φαν, ας πούμε, εντάξει, δεν είμαι. Έχω Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα που την έχει τόσει τη διάθεση, την αυταπάρνηση. Θέλω πριν απ' όλα, επειδή λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Πάρα πολύ λυπηρό που ακόμα και το ότι ακούστηκε τελικά αυτό ακριβώς,
ακόμα το ότι ακούστηκε αυτό, το Μακεδονία ξακουστεί, ήτανε ένα... Το... Κάποιοι το παρουσίασαν... Να, είδατε! Τι είδατε, ρε! Σοβαρά μιλάτε! Ή περιμένετε ότι θα μουγκαθούμε! Ή περιμένετε ότι θα αποδεχτούμε ό,τι έγινε! Άλλο η λατρεία μας για τον ΠΑΟΚ, άλλο η λατρεία μας για την πατρίδα, μπορεί να είναι και το ένα και το αυτό, να ξέρετε. Ξεκάθαρα, πού φτάσαμε, σε ποιο σημείο. Ντροπή τελείως, ντροπή. Όχι στους πατριδοκάπηλους, αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν με το εθνικό μας συνέστημα, να το καπηλευτούν, να το εκμεταλλευτούν, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Προχωράμε παρακάτω. Ένα μπράβο σε όλους αυτούς που ένιωσαν την ανάγκη να πάνε στην παρέλαση να παρακολουθήσουν. Και τα νιάτα μας. Σε αυτούς που ένιωσαν ότι θέλουν να πάνε, ρε παιδί μου. Και ότι πάλεψαν με όλο αυτό. Το ότι ξέρετε κάτι, άμα πάτε εκεί ή άμα πείτε γι' αυτό είστε τέτοιοι. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και παντού, σε όλες τις χώρες προσπαθούν να τονώσουν το εθνικό συνέστημα. Προσέξτε, το εθνικό και όχι το εθνικιστικό, είναι κάτι άλλο. Και παλεύω τόσα χρόνια αυτό το πράγμα να το διαχωρίσω. Και μου λένε κάθε φορά, γιατί όταν λες για τη σημαία, γιατί όταν λες για την πατρίδα, γιατί όταν λες για τον εθνικό ύμνο, πάντα βάζεις υποσημείωση. Βάζω υποσημείωση, γιατί το να χαρακτηριστώ ακροδεξιός ή φασίστας ή οτιδήποτε, είναι πλέον το σύνηθες. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Βάζω τελεία σε αυτό. Σαν σήμερα, πριν από 28 χρόνια, στη Γενέβη, 26 Τρίτου το 91, το οποίο έχει γίνει και σύνθημα, πάω Ξαραγώσα 76-72, δεν ξεχνάμε τι είχε γίνει. Ο ΠΑΟΚ στην κορυφή της Ευρώπης, κυπελούχος Ευρώπης, μια σπουδαία βραδιά, αλυσμόνητη, ιστορική, μια βραδιά που όσα χρόνια και να περάσουν, ο κάθε οπαδός δεν την ξεχνά ποτέ, σε εποχές πολύ δύσκολες για το ποδόσφαιρο, σε εποχές που για να προχωρήσεις στην Ευρώπη και να πάρεις ευρωπαϊκό κύπελο ή πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με τεράστιους συλλόγους, με απίστευτα υψηλά μπάτζετ, και εκεί έγινε αυτό. Ας θυμηθούμε λίγο έτσι, μια τζούρα. Δευτερόλεπτα ακόμη. Πανηγυρισμοί από όλους τους Έλληνες που βρίσκονται εδώ στο Πατινουάρ Τεβερνέ. Ο Σταυρόπουλος μαρκάρεται από τον Ρουίτ. Περνάει στον Φρέλεβιτ, τον οποίο μαρκάρει ο Αρσέκα. Μπάρλου ελίσσεται, κάνει και το σουτ και είναι εύστοχος ο Μπάρλου. Ναι, ο Μπάρλου δίνει σχεδόν το κύπελο. 76-72, 22 δευτερόλεπτα. Ο Ρουίς, το σουτ τριών πόντων από τον Μαγκή. Μάχη για το rebound, Μουρφία το σουτ. Α, ότι πάλα και λίγη. Λίγη ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος Ευρώπης με 76-72. Ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος Ευρώπης με 76-72 επί της Σαραγώσας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι ανεπανάληψες οι στιγμές. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και φύγουν στις αγκαλιές τους όλα τα παιδιά. Το Φασούλα που βγήκε πάρα πολύ νωρίς, 14 και 24 δευτερόλεπτα. Καλά, αυτός βγήκε έτσι κι αλλιώς γενικότερα, αλλά... Τον Ιωάννου και τον Παπαχρόνη, αλλά είχαν σιδερένιες καρδιές όλοι. Μεγάλος Μπάρλο, σπουδαίος Σταυρόπουλος, ο τεράστιος Πρέλεβιτς. Το πύργο το λευκό, όπως όλοι οι Θεσσαλονικοί θέλουν έτσι να το λένε. Κύπελο λοιπόν στο πύργο το λευκό, απ' όλα έχει προσφέρει επί σειρά ετών. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τους 32 του πόντου. 32 ο Μπάνε. Για τον Παναγιώτη Φασούλα. Αλλά, οκ, εντάξει. Για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό μπάσκετ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε, να κάνουμε μοντάζ στο ηχητικό. Αυτά έχουν γραφτεί τότε. Ο Κεν Μπάρλο, αυτός ο υπέροχος τύπος, ο αθόρυβος. Μακαράς, Μπουντούρης, Μαματζιόλας,
91, όπως τη Γενέβη του 91. Μεγάλες στιγμές, δεν τις ξεχνάμε και προχωράμε. Και προχωράμε. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχηθώ περαστικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ζωντανός μύθος. Είναι ένας μύθος εν ζωή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάστηκε να φύγει από αυτόν τον μάταιο κόσμο για να πάει το όνομά του, η φήμη του στη σφαίρα του μύθου. Δεν χρειάστηκε. Βίωσε την αγάπη και τη λατρεία του κόσμου και μέσα σε αυτές τις μέρες που δίνει το δικό του αγώνα στο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος, υπήρξε καθοδηγητής, υπήρξε ηγέτης, υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι ο παντοτινός στρατηγός. Ο παντοτινός στρατηγός. Για την κερκίδα του ΠΑΟΚ, για το λαό του ΠΑΟΚ, για την ιστορία του λαού του ΠΑΟΚ, ο Μάκης, ο Μαυρομιχάλης, κατά κόσμον Μάκης Μανάβης, υπήρξε ένα παντοτινό σύμβολο. Εμβληματικός, μοναδικός, πρωτοπόρος στρατηγός. Ένας άνθρωπος που χωρίς να έχει καμία πανεπιστημιακή μόρφωση ή χωρίς να είναι με τα πολλά πτυχία ή τους πολλούς τίτλους που δεν τους χρειαζόταν κιόλας, με ένα απλό σήκωμα του χεριού του έκανε 40.000 ανθρώπους, αλλά και όχι μόνο αυτούς, και αυτούς οι οποίοι ήταν έξω από το γήπεδο, να ανατριχιάζουν, να ακολουθούν και η τεράστια φήμη, η έκρηξη που βίωσε το οπαδικό κίνημα εκείνη τη δεκαετία και ακολουθεί τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών μέχρι σήμερα, το οφείλει σε ένα τεράστιο βαθμό σε αυτόν τον άνθρωπο, τον στρατηγό. Υπόκληση από όλο τον κόσμο, τα περαστικά μας, με όλη μας την ψυχή, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος όσο λίγοι έδωσε την ψυχή του για το οπαδικό κίνημα, είναι αυτός ο οποίος έδειξε το δρόμο στον κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ, είναι αυτός που ένωσε, είναι αυτός που μετέφερε τι σημαίνει πραγματικά να είναι ΠΑΟΚ, τι σημαίνει παοξίδικη μαγιά, χωρίς να χρειάζεται να συμβιβαστεί, χωρίς να το κάνει ποτέ. Είναι αυτός ο οποίος ενέπνευσε περισσότερο από κάθε άλλον. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω εγώ και δεν μπορώ να πω εγώ κιόλας ποιος είναι ο Μάκης ο στρατηγός, ο Μάκης Μαυρομιχάλης, ο Μάκης ο Μανάβης. Μέχρι και σήμερα, ακόμα και σήμερα, ένα πιτσιρίκι που πηγαίνει στο γήπεδο γνωρίζει τι είναι. Του ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας. Περαστικά, είναι παλικάρι και θα καταφέρει να βγει από αυτή την περιπέτειά του. Θέλω κι εγώ να προσθέσω τη δική μου φωνή. Και επειδή εμείς τυχαίνει να έχουμε το μικρόφωνο και μας ακούν περισσότεροι άνθρωποι και αυτό που λέμε φτάνει σε περισσότερα αυτιά, ελπίζουμε να αγγίζει περισσότερες ψυχές. Ελπίζουμε οι κουβέντες μας να φτάνουν εκεί που θέλουμε να φτάσουν. Θεωρώ λοιπόν και συμφωνώ απόλυτα με αυτούς οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει κάπου στη Νέα Τούμπα να υπάρχει το όνομα του στρατηγού. Στη θύρα 4 θέλετε, που αυτός τη γιγάντωσε όσο κανένας, που αυτός την τίμησε με την παρουσία του όσο κανένας, με τις εκδρομές, με το ύφος του, με την παλικαριά του, με τις αρχές που δίδαξε.
να υπάρχει κάπου το όνομα. Να ονομαστεί η θύρα 4. Μάκης Μαυρομιχάλης, γιατί όχι. Το respect και το legend που έγραψε ο μικρός Αβίδης νομίζω ότι κάτι δείχνει. Αν και ο στρατηγός συχαινόταν και τους τίτλους και τα χειροκροτήματα και τα μπράβο και την προβολή, γι' αυτό και έχει αποσυρθεί και έχει να πατήσει το γήπεδο πάρα πολλά χρόνια. Απλά αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες, η συγκλονιστική συμπαράσταση του κόσμου, ευτυχώς δεν είναι κάτι, επειδή ο κόσμος έχει και αυτή την ανησυχία, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Ωστόσο, πόσο ωραίο είναι να εισπράττεις την άδολη, την ανιδιοτελή αγάπη από τον κόσμο για αυτά που προσέφερες σε αυτό που όλοι μας αγαπάμε, σε αυτό που μάθαμε να αγαπούν και τα παιδιά μας, και ελπίζουμε να προλάβουμε να δούμε και τα εγγόνια μας, να το μεταφέρουμε και στα εγγόνια μας. Αυτά. Στρατηγέ, περαστικά. Σε θέλουμε γρήγορα δυνατό, σε θέλουμε γρήγορα πίσω, θέλουμε εσύ να είσαι εκεί όταν θα πανηγυρίσουμε αυτό το πρωτάθλημα σε λίγες εβδομάδες. Το αξίζεις και εσύ, για τις εποχές δύσκολες κράτησες τον κόσμο και έβαλες όχι απλά ένα λιθάρι, έχτισες πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε να είσαι εκεί όταν θα μπούμε στη Νέα Τούμπα. Θέλουμε να είσαι εκεί όταν θα μπούμε στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης να δούμε τον ΠΑΟΚ μας να διαπρέπει. Είσαι δυνατός και θα γυρίσεις πίσω και θα σταθείς στα πόδια σου. Και θα είσαι εκεί να εμπνεύσεις τα νεότερα παιδιά, να διδάξεις τι σημαίνει ΠΑΟΚ, τι σημαίνει οπαδικό κίνημα, τι σημαίνει λατρεία ανιδιοτελής, απέραντη, ατέρμονη για τα τέσσερα γράμματα. Πλημμύρισε με ευχές το διαδίκτυο, εννοείται. Γρήγορα, υγιείς και στα πόδια σου, ευχόμαστε, στρατηγέ. Αυτά ήθελα να πω. Πάρα πολλές συνεντεύξεις από τη διάρκεια της αυτής της τελευταίας εβδομάδας και στο τελείωμά της, που δεν υπήρχε αγωνιστικός ΠΑΟΚ. Σπουδαίο διπλό από το μπάσκετ. Τα παιδιά για μια ακόμα φορά μας έκαναν περήφανος. Πήγαν μέσα στο σπίτι του συμπολίτη, πήραν ένα μεγάλο διπλό. Η ομάδα αυτή λίγο παραπάνω άμα στηριχτεί, λίγο, τότε μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τη συνέντευξη του Ρασβάν στη Ρουμανία, που είπε ότι ό,τι και να λένε, εγώ παραμένω πιστός στον ΠΑΟΚ. Και άμα θέλει ο κύριος Αβίδης, εγώ εδώ θα είμαι. Είχαμε τη συνέντευξη του Τσούμπα Ακπομ. Δεν τη γλιτώνω. Το στοίχημα παραμένει στοίχημα. Τώρα θα βάλουμε Βελεσιό του, θα βάλουμε την κυρία που είπε ότι δεν πιστεύει στη θρησκεία, στο παραμυθάκι κτλ. Θα δούμε τι θα βάλουμε. Κάτι θα βάλουμε, υπάρχει δικλίδα ασφαλείας. Μη γελάς κι όσοι. Μη γελάς. Τι βγήκε και είπε, πριν έρθω στον ΠΑΟΚ ρώτησα δύο ανθρώπους, λέει. Ο ένας ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος στην προπόνηση της Arsenal, που μου είπε συγκλονιστικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τον γουστάραμε που τον γουστάραμε τον Παπασταθόπουλο, ένας λόγος παραπάνω τώρα. Επίσης μου είπε υπέροχα πράγματα ο Χαρίσης στο Βέλγιο, που συνυπήρξαν για ένα διάστημα. Πρέπει να πας εκεί και πολύ χαιρόμαστε που αυτή η παικτούρα είναι εδώ. Και όταν θα λυθεί ακόμα περισσότερο και τα γκολ θα έρθουν και τα στοιχήματα θα γλιτώσουμε και όλα. Ας πάρουμε το κατσαρόλι και δεν μας ενδιαφέρει. Έχω πολλά μαζεμένα που θέλω να πω. Μην ξεχνάτε, αν έχετε καμιά γιαγιά και πλέκει τίποτα τερλίκια, μην την αφήνετε ελεύθερη, γιατί κινδυνεύει η κοινωνία από αυτήν. Όταν λέμε ότι έχουμε πιάσει πάτο, έχουμε πιάσει πάτο. Όχι μόνο αυτοί που μπουζουριάσαν τη γιαγιάκα, αυτός ο τύπος ο οποίος την κάρφωσε 90 χρονών, επίσης ο ξεφτύλας που την ηρωνευόταν στο βιντεάκι στο αστυνομικό τμήμα, στράτα στρατούλα, άντερ στράτα στρατούλα, 90 χρονών την κατήσανε μέσα τη γιαγιά. Και εκεί παρενέβη και επενέβη η οικογένεια Σαββίδη. Το μάθαμε από την οικογένεια της γιαγιάς βέβαια, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να βγει από την οικογένεια Σαββίδη. Και λύθηκε το ζήτημα.
Απλά πόσο πιο κάτω η κοινωνία. Ευτυχώς γλιτώσαμε από την εγκληματία γιαγιά που βγήκε να πουλήσει τερλίκια για να φάει ψωμάκι στα 90 της και πέρασε όλο αυτό. Πιο κάτω δεν έχει, πιστεύω. Πιο κάτω δεν έχει. Όπως ο ταξιτής που μπήκε αιμόφυρτη, ετοιμοθάνατη γυναίκα και την πέταξε έξω από το ταξί και το έλεγε και με πολύ περήφανο και με γελάκια. Η γυναίκα πήγε στον τάφο και αυτός γελούσε. Δηλαδή μπήκε μέσα. Δεν έχει πιο κάτω. Δεν έχει πιο κάτω. Θλίψη. Λίγη είναι η λέξη. Απογοήτευση. Κατάντια. Τι να πεις. Τι να πεις από όλα αυτά. Τι να πεις. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας στο αθλητήριο τον Rainmaker που με υπέροχες αναρτήσεις, με υπέροχα μοντάζ και τα βάζουμε και τα αναρτούμε και τα κάνουμε κοινοποίηση, αλλά μπήκε και αυτό στην παρέα μας. Τον καλωσορίσαμε, τον καλωσόρισε η Χρύσα που είναι εκεί υπεύθυνη στην ομάδα μας, ομαδάρχισα, στο group μας. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν στην παρέα μας και όλους εσάς που μπαίνετε για τον τυφλό Χανιώτη Σημεοφόρο. Δεν έχω λόγια, απλά δεν μπορώ, δεν ξέρω αν περνάω μια φάση που είμαι τόσο ευσυγκίνητος, που λυγίζω από τέτοια πράγματα όταν τα βλέπω. Δεν μπορώ. Αυτό είναι Ελλάδα, αυτός είναι ο Παλίκαρος. Ελλάδα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο εξωτερικό που χθες δημιούργησαν μικρές πατρίδες μέσα στην ξενιτιά. Έφτιαξαν για μερικές ώρες μικρές Ελλάδες εκεί που ζουν. Αυτό θέλω να πω και να πάμε στο διάλειμμα. Δεν είπα καν χορηγούς, τους ξέρετε. Μπαμ μπαμ λέω ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Αιγαίων Ψαραγορά με δύο καταστήματα και στο Διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Και Ζαχροπλαστία Νικολαίδης, Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έτσι μην ξεχνιόμαστε, ξαναμπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Τι λέμε από πέρσι το Γενάρη. Αυτό. Μπροστά η Ξάνθη. Δεν τελείωσε τίποτε ακόμα. Ακόμα δεν τελείωσε τίποτε. Ξεκάθαρο. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε. Μην ξεχνάτε Δημητριάδης Construction 323-003. Ό,τι θέλετε σε δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση. Full, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Εγώ γενικά αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Λοιπόν, έχει κάνει πολύ σπουδαία δήλωση ο Παύλο Γκαρσία του Κιλκής που έγινε μια διάλεξη για το πώς πρέπει να προσέχουμε τις ακαδημίες. Μακάρι να είχαν όλοι έναν Σαββίδι, είπε. Και όταν μιλάει ο Παύλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει. Μην ξεχνάτε, εμείς την Κυριακή, σε λίγες μέρες από τώρα, είμαστε το πρωί έξω από το ναό, έξω από την Τούμπα, έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, για να δώσουμε αίμα. 17η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ελάτε να γνωριστούμε, αίμα και μετά βούρια Ξάνθη κατευθείαν. Όπως είμαστε. Πάμε στην πρώτη γραμμή να κάνουμε σεφτές σήμερα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκα και με. Ναι, καλημέρα. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Περίμενες, πουλάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους Βαγγελάκηδες. Βαγγελάκηδες, το λέω, το τονίζω. Και στις Ευαγγελίες. Έτσι, Βαγγελίτσες για λοιπά. Ναι, έτσι. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Τώρα, ένα θεματάκι είναι με τη γιαγιά. Τώρα η γιαγιά καταδικάστηκε νομίζω, έτσι. Στεύω κάτεργα. Με σιδερένια μπάλα να σπάει βράχους μαζί με τους Σταλόνε. Τον αντίον, φίλε. Τώρα μπορεί να γίνει και κυβερνήτη στην Ελλάδα. Άνετα. Γιατί εκεί πρέπει να είσαι με τη βούλα. Άνετα. Και είπε καμιά σύνταξη της πεθαμένης μητέρας σε έπαιρνε για 5 χρόνια ή όχι. Κάτι θα συνέβαινε. Εντάξει, σωστά το είπες. Ποια κοινωνία ρε φίλε, την καημένη τη γριούλα. Έλα ρε εσείς, μπατσαρία, εκεί είναι μια παλιόγρια, πηγαίνετε πιάστε τη ρε. Ντροπή, κάπως έτσι δεν λέγεται. Okay.
Και τώρα επειδή δεν θέλω η μπάλα, πρόσεξε, δεν θέλω η μπάλα να πάρει όλους τους αστυνομικούς. Ας εγώ τώρα κατάλαβα. Μιλάω για τους συγκεκριμένους. Ήταν καθαρά ηρωνικό. 100%. Κάποιος που βγαίνει που ίσως βγαίνει στο τηλέφωνο έπαιξε, τώρα και οδύρεται. Έπαιξε. Και κοπανιέται. Ρεσί, είναι αυτός που πήρε και έλεγε ξέρεις που θα σε στείλω μα δεν πας. Την ηρωνεύτηκε τη γιαγιάκα ρε που δεν μπορούσε Συμφωνώ. Να περπατήσει. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι μαγιά. Συμφωνώ. Και είναι και αυτός για φτύσιμο ας το πω. Εντάξει. Απλά δεν μου αρέσει να γενικεύω έτσι. Το ξέρεις. Δεν το κάνουμε. Δεν λέω ότι όλοι είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Εγώ φίλε. Μην πάρει μπάλα. Σε ξέρω ανθρώπους που είναι... Σε αυτό που όλοι κάνουν ξέρουμε, πολύ άξιοι. Όλοι ξέρουμε ανθρώπους που είναι άξιοι και ξέρουμε και ποιοι είναι για φτύσιμο. Και τι είπα. Είπα έναν που πήρε το τηλέφωνο. Δεν γεννήθηκε τίποτα. Ένας πήρε τηλέφωνο και είπε αυτό το κάθαρμα που εμπορεύεται και κάνει πηγαίνετε να το συλλάβετε. Γιατί ξέρεις αυτός που θα σε που στείλω. Την κάρφωσε. Στον Εύρο. Ναι, ναι, αυτός που την κάρφωσε. Στον Εύρο θα σε στείλω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Όσο για αυτούς που λένε ότι τι να κάνουν έκανα το καθήκον τους. Ναι παιδιά, πας στη γιαγιάκα και τη λες γιαγιάκα επειδή έχουμε μια καταγγελία. Μάζεψε τα, σε παρακαλώ. Και πήγαινε κάπου αλλού. Έλα, σε παρακαλώ. Με όμορφο τρόπο. Με όμορφο τρόπο έχεις κάνει και αυτό που πρέπει. Επειδή προφανώς κάποιος κάρφος. Έτσι και είπε αυτή. Βγήκε παράνομα. Δεν έχει άδεια. Δεν έχει ξέρω εγώ τι. Τερλίκια βρε. Έπλεκε. Λοιπόν, για να ζήσει. Για κυβερνήτη της Ελλάδος η γιαγιά. Όσο για τον Σοκράτη. Αυτό το παιδί μας έχει γοητεύσει και με τα λεγόμενά του. Πέρα από το ποδοσφαιρικό του ποιόν. Εντάξει, από την ποιότητα που έχει. Κορυφαίος Έλληνας αμυντικός, φίλε. Και μίλησε πολλές φορές, τουλάχιστον όχι εχθρικά για τον ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν δηλαδή. Όχι μόνο εχθρικά. Με εξαιρετικό τρόπο. Με επενετικά λόγια. Με σεβασμό. Χωρίς να είναι ΠΑΟΚ, χωρίς να πουλήσει ποτέ τέτοιο πράγμα. Με σεβασμό για την ομάδα μας όταν Ακριβώς. όλοι οι άλλοι ρίχνουν χολή. Ακριβώς. Και στις φάσεις που έπρεπε, πήρε θέση εκεί στον γκολ του ΑΚΠΟΜ. Που θα μπορούσε για να γίνει αρεστός στους αεξίδες, γιατί από εκεί προήρχεται το παιδί, να πει ότι βεβαίως είναι. Όχι, λέει, τι λέτε ρε παιδιά, για καθίστε. Εγώ αμυντικός είμαι, έχω κάνει λέει τρεις χειρότερα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ στον γκολ. Κατάλαβες. Τι να πούμε. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή πρέπει να πάρουν και οι άλλοι φίλοι, που είστε ρε γατάκια. Α, έτσι προκαλείς, προκαλείς. Σου το λέω, προκαλείς. Λοιπόν, του Μουζού και την Κυριακή όλοι στην αιμοδοσία. Το πρωί αιμοδοσία, το βράδυ διπλό. Το νου σας ρε μάλια, αιμοδοσία. Δεν χαλαρώνουμε καθόλου. Φιλιά! Τα φιλιά μου, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Γεια σου Μένιο, γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω. Χαίρομαι που καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Αν είναι αληθινό ή όχι. Χαίρομαι, αν καταλαβαίνετε. Είναι σκηνοβατούμε λίγο όταν πιάνουμε τέτοια θεματάκια. Που έχουν να κάνουν με την πατρίδα, με τη σημαία. Το καταλαβαίνω. Μην ψάχτε να βρείτε κάτι άλλο. Ο Μουρλός είναι που μιλάει και λέει αυτό που κατεβαίνει από το κεφάλι του. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Ούτε κόμμα, ούτε καθοδήγηση σε κάτι, ούτε ταύτιση με συγκεκριμένες ακραίες δικαιολογίες. Μακριά από μένα. Μακριά από μένα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Καλώς το. Είστε καλά. Εσύ νομίζω θα έχεις να πεις δύο κουβέντες παραπάνω για τον στρατηγό. Θα πω, εντάξει. Και θα ήθελα κιόλας να ακούσω. Λοιπόν, θα πω μόνο δύο ή τρία συμβάντα στρατηγικής σημασίας, θα έλεγα. Ναι. Και μεγάλης νίκης του στρατηγού. Ένα είναι η διόρθωση που θα σε κάνω. Να μου κάνεις ό,τι θέλεις βεβαίως. Η διόρθωση είναι ότι... Αυτός ξεκίνησε το οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Οι άλλοι ήταν μετά από αυτό. Εγώ τι είπα δηλαδή. Ότι οι άλλοι το ξεκίνησαν. Όχι. Δεν είπε. Απλώς ότι ήταν ένας από αυτούς. Αυτός ήταν ο πρώτος. Ναι. Που σκέφτηκε οπαδικά. Βεβαίως. Αν δεν το είπα έτσι ακριβώς, το εννοούσα όπως κατάλαβες από τα λόγια μου. Το ξέρω, ναι, ναι. Το ξέρω. Είπα αυτός ήταν ο πρωτοπόρος. Τι άλλο. Όταν λέω πρωτοπόρος. Αυτός δεν είναι αυτός, ναι. Που πρώτος πορεύεται. Ο πρώτος που ξεκινάει. Από τους πρώτους. Ναι, ναι. Αυτός. Θέλω να δώσω μια αυτή. Την επίσκεψή μας τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το σχέδιο ήταν παρμένο από Μέγα Αλέξανδρο. Να σε περιμένουν όλοι η Φιλαδέλφεια. Μόνο. Όλη η Φιλαδέλφεια, δεν θα πω, θα σε περιμένω στον Περισσό. Εσύ να κατεβαίνεις στην επόμενη Καρτέρι. Στα Πεφτάκια. Καρτέρι, μπλόκο, ενέδρα, ναι. Θανάτου. Και να βγαίνεις
στην πλάτη του αντιπάλου, δεν θα πω εχθρό, του αντιπάλου, και να κάνεις μια από τις μεγαλύτερες οπαδικές νίκες. Και θεωρώ ότι ο λαός του ΠΑΟΚ, επειδή μου αρέσουν οι λεπτομέρειες, αν έβλεπες τα βλέμματα μετά του ΠΑΟΞΥ μέσα στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήθελε η αστυνομία να μας οδηγήσει κάπου που να περάσουμε μπροστά, ακάτω μάλλον από τα επίσημα της ΑΕΚ, και από πάνω να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Ναι. Και πήγαμε μόνοι μας και μπήκαμε μέσα, ενώ ήτανε όλα τα αστέρια της Αττικής εκεί. Όλα τα μπουμπούκια. Όλα τα αστέρια. Από Αττικάρχες μέχρι τον τελευταίο. Έτσι. Και τους γύρισε την πλάτη ο στρατηγός και λέει, μόνοι μας ήρθαμε μέχρι εδώ, μόνοι μας θα μπούμε στο γήπεδο, μόνοι μας θα φύγουμε. Αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες οπαδικές νίκες του λαού του ΠΑΟΚ. Μνημονεύεται ακόμα και σήμερα. Ναι. Από, και μια ακόμα, παιδιά, από αυτούς που το έζησαν από κοντά. Πάλι με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά τιμωρημένος παίζοντας στη Χαλκίδα. 500 άτομα βρίσκονται στη μέση 3.000 ατόμων, 1.500 από τη μια πλευρά και 1.500 από την άλλη, και είναι στη μέση της γέφυρας. Και σηκώνει το χέρι ο στρατηγός και λέει, ένα βήμα πίσω πεθάναμε. Και δεν πέθανε κανένας. Τους έφερε όλους πίσω στις μανάδες τους. Γι' αυτό τον τιμώ, είναι αδερφός μου πρώτα απ' όλα, με όλη τη σημασία της λέξεως, με όλη τη σημασία της. Είναι αδερφός. Δεν θα πω ότι πήγα και τον είδα. Αυτό ήταν το τελευταίο που θα μπορούσα να κάνω για αυτόν. Ναι. Έγινε μεγάλο προσκύνημα το Σαββατοκύριακο. Εγώ να σου πω, βρήκα όταν πήγα καμιά 20 άτομα εκεί. Δηλαδή περιμένει τη σειρά για να τον δει. Πολύς κόσμος. Ο στρατηγός αποδεικνύει ότι ηγέτης δεν γίνεσαι αλλά γεννιέσαι. Έτσι, το έχεις. Έτσι. Αυτός είχε μία στόφα, το ξαναλέω. Ούτε πτυχία, ούτε σχολές, ούτε τίτλους, ούτε φανφάρες, ούτε τυμπανοκρουσίες, ούτε φωτογραφίες, ούτε εκδηλώσεις, ούτε να δείξω. Πριν λίγα χρόνια που βγήκε και μίλησε στον Γιώργο τον Τουρσουνίδη επί Αρένα, έτσι, όσοι άκουσαν τα λόγια που είπε και στο άτομο, έτσι, το Θοδωρίδη, λοιπόν, οι κουβέντες που είπε ήταν τόσο δυνατές, κράτησα μία, γιατί αυτούς τους ακούω με πάρα πολύ προσοχή. Για πες ποια κράτησες, να σου πω και εγώ. Πρώτα απ' όλα, ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούμε κάτω από τα 4 γράμματα. Έτσι, αυτό. Ποτέ το εγώ. Ποτέ το εγώ. Πάντα αυτό, το εμείς. Αυτό και μια ερώτηση που το... Μάλλον που, να σου πω κάτι. Ποιος άλλος θα είχε το δικαίωμα περισσότερο να πει εγώ από αυτόν. Ποτέ όμως. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Εγώ. Αν δεν το πει ο στρατηγός, αν δεν το πει ο Μάκης... Ποιος θα το πει, φίλε, το εγώ. Κι όμως, το έθαβε, φίλε. Το άτομο τον είπε, Μάκη, τι έκανες. Όχι, λέει, δεν έκανα. Κάναμε. Κάναμε. Έτσι, κάναμε. Έτσι. Το θυμάμαι σαν τώρα να το λέει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, γιατί αυτά, ξέρεις, είναι λεπτομέρειες που δεν μπορείς να... Και θέλω να σου πω κάτι. Ήταν δίκαιος και τίμιος. Αυτό το υπογράφω και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ακριβώς. Ό,τι και να λένε. Θέλω να χρησιμοποιούμε ενεστώτα και όχι παραδατικούς και αόριστους. Έτσι. Θέλω να λέμε είναι. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, το ήταν επειδή έχει αποσυρθεί και δεν πηγαίνει. Έτσι. Γι' αυτό, θέλω να τον ξαναδώ εκεί. Τώρα που ο ΠΑΟΚ στέφεται πρωταθλητής, τώρα που έσπασε το απόστημα το κατεστημένο, τώρα που ξεκινάει μια νέα εποχή. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να τον αγγίξεις, να τον προσεγγίσεις. Είναι δύσκολος άνθρωπος. Πάρα πολύ. Είναι δύσκολος. Πάρα πολύ. Εγώ τον έζησα. Σου έχω πάρα πει κατηδίαν, σου έχω πει τι θεωρώ προσωπικό παράσημο. Δεν θέλω καν να πω. Έτσι, αλλά κατηδίαν σου έχω πει, τι θεωρώ από τα πιο σημαντικά παράσημα. Έτσι δεν χρειάζεται να πω. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι να είναι γρήγορα δυνατός πίσω, μπροστάρης, να δείξει, να σηκώσει απλά το χέρι μόνο, δεν χρειάζεται. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Μια φορά ακόμα να το δω εκεί. Αυτό. Μια φορά.
Αυτό. Σε ευχαριστώ. Μου, σε ευχαριστώ. Ζουμου σου, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, μ' ακούτε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, άνθρωπε, και είμαι 8 λεπτά στην τουαλέτα και βαράνε απ' έξω. Θέλουν να μπουν και άλλοι μέσα στο αεροπλάνο στην τουαλέτα. Λοιπόν, στο αεροπλάνο είσαι, ε! Δεν άκουσε με λίγο. Το όνομά σου, το όνομά σου. Ο Λευτέρη σήμερα. Έλα, Λευτέρη, έλα. Λοιπόν, περαστικά στο Μανάβη. Έτσι. Ναι. Νομίζω θα περάσει, έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι σοβαρό, σας το λέω. Ναι. Γιατί ενημερωθήκαμε. Ναι, επίσης, ναι. Χαιρετίσματα στον Αχλάδα, χαιρετίσματα στον Νίκο, το φίλο μου από το Πανεπιστήμιο, το Παοξή, από τη Σύρα 4, από την Παλαιόπατρο Γερμανού. Χαιρετίσματα στο Στέργιο από τον Ινοχό και στο τουρκικό προξενείο και στο παιδί του. Ναι. Χαιρετίσματα, ναι. Τέλος πάντων, ο Πάοκ θα κατέβει, θα κάνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση στο ΆΚΑ, θα παίξει τελικό με τη Λαμπία. Και πιστεύω να ακουστεί και τον Μακεδονία, ξακουστεί όταν θα το σηκώνεται. Φυσικά. Τι ομάδα είσαι, θέλω να μου πεις. ΑΕΚ, τι άλλο. ΑΕΚ, έτσι. Φενέρμπαχτε. Πιστεύω ότι είσαι, πιστεύω ότι είσαι, πιστεύω. Η Φενέρμπαχτε έρχεται γιατί είναι κάτω πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά στο πρωτάθλημα, αλλά έρχεται και θα... Πιστεύω ότι είσαι και ΠΑΟΚ, φίλε. Όχι, άσε με εμένα να πιστεύω, δεν μπορώ, δεν έχω δικαίωμα να πω κάτι. Επίσης να πω, εντάξει, και στο Δημήτρη το Χατζηχρήστο που έχει αποσυρθεί και αυτός, ότι ήταν και αυτός πολύ καλός και τα έκανε όλα ανιδιοτελώς. Να ξέρεις ότι η σειρά του Μανάβη, εκείνα, τα παιδιά, εκείνη και η σύνα αυτό, τα παιδιά του και οι άνθρωποι που συμπορεύτηκαν, έβρισκαν συνεννόηση όταν απέναντι υπήρχε ένας καθαρός. Όταν απέναντι υπήρχε ένας μάγκας, όταν υπήρχε ένας ανιδιοτελής. Και εγώ ακόμα κι αν υποστήριζε άλλη ομάδα, να ξέρεις, υπήρχε κώδικας τιμής τότε μεταξύ. Έχει τύχει να γνωρίσω, γιατί μου είχε ανοίξει την πόρτα και ο πατέρας του Δημήτρη του Χατζηχρήστου, ο οποίος ήταν και αυτός πολύ καλός άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έγινε, πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Για να μπουν και άλλοι στην τουαλέτα. Τους είχε απ' έξω. Μπήκε να μιλήσει. Καλημέρα, ναι! Έλα, ρε Κωστάκη, καλημέρα. Εγώ πιστεύω είναι λίγο ΠΑΟΚ αυτοί που παίρνουν, έτσι. Δηλαδή, ακούω πώς μιλάει ο άλλος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Έχει μέσα, έχει κάτι. Έλα, ρε Βασίλη, έλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τελευταίο που σχολίασες. Δεν είναι ΠΑΟΚ, όχι. Απλά οι άνθρωποι έχουν αξίες μέσα του και μπράβο που τις αναγνωρίζουν. Λοιπόν, εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους εκτιμά και τους χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θέλω να ξεκινήσω για τον Μάκη το Μανάβη που το γνώρισε. Θύρα 4 το 1982 σε παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που μπήκα μέσα στη Τούμπα και πραγματικά αυτό το παλικάρι τότε ήταν μαχητής. Όλοι μας οι παοξίδες έχουμε τη δική μας ιστορία, όλοι μας είμαστε πονεμένοι, όλοι αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Όμως αυτό το παλικάρι έλεγε το στήθος του και μας έκανε ακόμα πιο μεγάλους, μας πήγε ένα βήμα παρακάτω. Κλείνοντας για αυτό το θέμα του Μάκη, του εύχομαι ταχύ ανάρρωση, όπως και σε όλο τον παοξίδικο λαό που πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που και αυτοί είναι στα νοσοκομεία και αυτοί υποφέρουν, να έχουν ταχύ ανάρρωση. Έτσι, λοιπόν, φυσικά. Για τα χτεσινά θέλω να ευχηθώ τα χρόνια μου πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και στις εορτάζοντες, γιατί μπορεί να ξεχάσω καμία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι για τα εθνικά θέματα είναι μεγάλη κουβέντα που δεν τελειώνει, όσο και χρόνο να σου κλέψω, δυστυχώς δεν τελειώνει. Λυπάμαι αν στενοχωρώ κάποιους που δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός, που δεν θέλω μάλλον να είμαι μουγκός σε αυτό το ζήτημα. Μπορεί να χαλιούνται κάποιοι ή μπορεί να έχουν μια άλλη στάση απέναντι στα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να, αφού έχω το μικρόφωνο, έτσι μεγάλωσα, πήρα κάποιες αρχές από το σπίτι μου. Διδάχτηκα κάποια πράγματα από τον πατέρα μου και τη μάνα μου και δεν μπορώ να μην πω. Θεωρώ ότι θα προδώσω τις καταβολές μου, θα προδώσω την πατρίδα μου άμα δεν μιλήσω για αυτό που γίνεται. Απλά βάζω κάθε φορά τον αστερίσκο από κάτω, ότι παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτή την ιδεολογία την ακραία. Είναι τελείως ξένο προς εμένα, γιατί δυστυχώς φτάσαμε εκεί όποιος μιλάει να είναι τέτοιος.
Σου λέει, α, γιατί είσαι έτσι. Κατάλαβες. Κωστή μου, επειδή σε επέτρεψέ μου να πω το εξής, ότι σαν άνθρωπος έχω χαρακτηρίσει ηθικό άνθρωπο, οπότε όταν ένας ηθικός άνθρωπος πάντα μιλάει με αξιοπρέπεια και σεβασμό πάνω απ' όλα για όλα τα προβλήματα, αυτός ο άνθρωπος θα έχει στο δρόμο του ροδοπέταλα σε όλη του ζωή. Όσο προσπαθήσουν οι άλλοι να του βάλουν τρικλοποδίες κλείνοντας με τη γιαγιούλα, το παλικάρι το οποίο έκανε τη σύλληψη του αιώνα θα έπρεπε να πετάξει τη στολή του απέναντι σε αυτόν που το διέταξε, γιατί για μένα δεν φταίει μόνο αυτός που έκανε τη σύλληψη, αλλά φταίει αυτός, αυτός που κάρφωσε τη γιαγιά πρώτον. Γιατί εκεί χωρίς καταγγελία δεν πας. Δεύτερον, μπορούσε. Έκανε το καθήκον του. Πιάνει τη γιαγιά και λέει: Γιαγιάκα, επειδή υπάρχει μια καταγγελία, σε παρακαλώ πολύ, μάζεψε τα. Θα κοιτάξω, θα γυρίσω από εκεί να δω λίγο το δέντρο και μέχρι να επιστρέψω από το δέντρο να έχεις φύγει για να αποφύγουμε πράγματα. Σε παρακαλώ. Σε στεναχωρούμε μεν, αλλά μην μπει μια γυναίκα που είναι 10 χρόνια πριν τον αιώνα να μπει σε αυτή τη διαδικασία διασυρμού. Ο άλλος την ορωνευόταν με το βιντεάκι. Α, στράτα, άντε ρε, πωστε, άντε, στράτα, στρατούλα. Δηλαδή είσαι μάγκας. Δεν είσαι ξεφτύλας. Κωστή μου, αυτά τα παραδείγματα τα παίρνεις από το σπίτι. Και ένα σπίτι όταν σου διδάσκει, πρόσεξε, την ανηθικότητα και όχι την ηθική. Γιατί η ηθική είναι μεγάλη υπόθεση σε έναν άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός ο κύριος για μένα ήταν ανήθικος με αυτή την ανήθικη συμπεριφορά απέναντι σε αυτή τη γιαγιά. Ξέρεις τι με ενοχλεί επίσης, Βασίλη. Υπάρχουν λαμπρά παλικάρια μέσα στην αστυνομία. Και παοξάκια και άνθρωποι οικογενειάρχες και με αρχές και με αγώνα και να βοηθήσουν και όπου μπορούν. Μπορώ να σου πω δεκάδες παραδείγματα. Με ενοχλεί τώρα που αμέσως η κακή αστυνομία, η κακή μπάτση, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι, έχει μέσα και παοξάκια υπέροχα, έχει μέσα και ανθρώπους που και έχουν βοηθήσει και οπαδούς δικούς μας και πολλά πράγματα τώρα που δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Κωστή μου, μ' άκουσες τη συζήτηση, δεν γενίκησα σε τίποτε και ούτε πρόκειται να γίνει. Όχι, δεν το λέω για σένα, Λέω επειδή το είδα αυτό το πράγμα, έτσι. Η κακή αστυνομική, η κακή μπάτς, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν γενίκευσα και δεν μ' αρέσει να γενικεύω. Απλά θέλω να πω για τους ηθικούς και τους ανήθικους. Και όλα αυτά ξεκινάνε μέσα από το σπίτι που λέγεται η οικογένεια, είναι αυτό που δίνει τα πρώτα βήματα σε έναν άνθρωπο. Έχεις την καλημέρα μου, εύχομαι στην Εθνική καταρχήν και θέλω να μιλήσω άλλη μέρα για την Εθνική. Εύχομαι στην Εθνική να κάνει το διπλό γιατί το θέλουμε, είναι αγαπημένοι μας. Καλή σου μέρα. Έγινε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Και sorry που περίμενες. Έλα. Όχι, καλά είσαι, καλημέρα, ο Γιάννης από Πειραιά. Γεια σου ρε Γιαννάρα. Τι γίνεσαι. Έλα αδερφέ μου, έλα. Μπράβο, ωραία. Εντάξει, και εγώ τώρα πραγματικά αυτό το θέμα που έγινε είναι στενάχωρο. Εντάξει, αλλά όπως λες και εσύ υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Όπως σε όλες τις δουλειές, αδερφοί. Υπάρχουν οι καλοί δικηγόροι και οι κακοί, οι καλοί παπάδες και οι κακοί, οι καλοί και οι κακοί δάσκαλοι, οι καλοί και οι κακοί δημοσιογράφοι, παραγωγοί. Σε όλες. Απλά δεν μου αρέσει μετά το τσουβάλιασμα, επειδή βρέθηκαν δύο στραβοί. Κι ας είναι κι άλλοι, μπορεί να είναι κι άλλοι. Δεν μ' αρέσει το τσουβάλιασμα. Όλοι οι γιατροί είναι κακοί, όλοι οι δικηγόροι είναι κακοί. Όλοι οι παπάδες είναι κακοί. Δεν πάει έτσι. Πραγματικά, όποιος τσουβαλιάζει είναι ανόητος. Δεν έχω άλλη λέξη. Απλά τι γίνεται, σκανδαλίζει πάντα το στραβό. Δηλαδή το ότι υπάρχουν, ας πούμε, αστυνομικοί μπορεί να σώσουν ένα παιδάκι κάπου ή μια οικογένεια, να προσφέρουν τη βοήθειά τους, δεν θα το αναδείξει κανένας, αδερφέ. Έτσι. Και το ίδιο και για τους ιερείς, για τους παπάδες. Ξέρω παπάδες που κάνουν συγκλονιστικό έργο, αδερφέ. Έτσι. Και γιατροί. Πολλοί γιατροί, πάλι έβλεπα προχθές, γιατροί οι οποίοι χωρίς να πάρουν φράγκο, χειρουργούν, είναι εκεί για τον συνάνθρωπό τους. Απλά αυτό δεν πουλάει, κατάλαβες. Ναι, δεν πουλάει. Ναι. Δηλαδή, να πω και κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Εγώ σε ένα νοσοκομείο που χρειάστηκε κάποιο γενικό μου πρόσωπο και μετά ήθελα από μόνος μου να βοηθήσω, μόνο που δεν με έδιρε, είδες, να μου πει αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, σήκω και φύγε, μου λέει από εδώ, σε παρακαλώ, φύγε, ας πούμε, ούτε αυτό, υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Έτσι, τώρα, έτσι. Άξι, θα το σχολιάσουμε και αυτό, γιατί πραγματικά ήταν στενάχωρη η κατάσταση με τη γιαγιούλα που έγινε. Ας το φύγεις. Εντάξει, εγώ τώρα... Πάτος, πάτος. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, πάει παρακάτω, πραγματικά. Τώρα, να πούμε και τα αθλητικά μας, τώρα για το μάζι με την Ξάνθη, ξέρεις τι, έχω αυτή από τη μία, είμαι ήσυχος, από την άλλη υπάρχει πάντα η ανησυχία και εξαγωνιστικά και αγωνιστικά. Σε όλα, και αγωνιστικά. Σε όλα, γι' αυτό λέμε το νου μας συνέχεια. Ναι, δηλαδή εδώ ψάχνονται ακόμα, έτσι δεν είναι ότι έχουν εγκαταλείψει. Δεν τελείωσε τίποτα, το λέμε συνέχεια. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και τώρα να σου πω, Κώστα, με την Εθνική, ότι εδώ κάτω δεν θέλουν η Εθνική να κερδίζει. Και
αυτό είναι κάτι που δεν το εξωτερικεύουν, αλλά δεν το θέλουν να κερδίζει η Εθνική, γιατί έχουν συνδυάσει τον Άγγελο Αναστασιάδη με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή χτυπούν τον Άγγελο, κατάλαβες, νομίζω ότι έτσι χτυπούν τον ΠΑΟΚ και θα δεις ότι σε μία αγγέλα που εγώ δεν θέλω να γίνει, έτσι. Πώς, τι δηλητήριο θα βγάλουν πάλι, ας πούμε, έτσι, και τι θα λένε. Γιατί σου λένε για τον Άγγελο, αλλά έχουν σε γενικότερη εικόνα τον ΠΑΟΚ, κατάλαβες, τι γίνεται. Το κόμπλεξ είναι αιώνιο, αδερφέ. Αλλά τώρα είμαστε εμείς με την Εθνική και θα κερδίσουμε σήμερα τη Βοσνία, το πιστεύω. Έτσι. Έγινε Γιάννη, έγινε, σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα φίλε, καλημέρα από μόνο. Και sorry που περίμενες. Να πω στο Βαγγέλη το Χαραλαμπίδι που γιόρταζε στο Μόναχο τις ευχές μου, την αγάπη μου. Ζουμουσάκι και χρόνια Κροατής. Για πες. Λοιπόν φίλε, μαζί μας το 71 είμαστε και δύο. Πάρα πολύ. 12 χρονών ήμουν στην Τούπα. Σε παιχνίδια του Άρη. Καθιόταν τότε Μανάρης από το στήλο εκεί του μεγαφώνου. Ναι, ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Έλα. ΠΑΟΚ Νάπολη θυμάμαι μέσα. ΠΑΟΚ Νάπολη, ναι. Τι άλλο να πω, θα συμπεραστηκαν οι άνθρωπος. Γρήγορα, να σταθεί στα πόδια του. Ναι, ας ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Και την κατάπτυξη στην ανακοίνωση του Super 3 εναντίον του Ψαρδίδη. Αλλά δεν θέλω να αφιερώσω ούτε ένα γράμμα, αδερφέ. Τροπή του. Πραγματικά. Μιζέρια, μιζέρια και φτώχεια. Δεν πειράζει. Ξίδι. Δεν πειράζει. Πέσαμε, δεν είχαμε και καλή γραμμή. Μαέστρο, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, ψαραγορά Αιγαίων, κορυφαία πρότυπη ψαραγορά, ιχθυοπολία, υπέροχα, πεντακάθαρα, εκλεκτά, με τα πάντα όλα και νηστίσιμα, μαλάκια, καλαμαράκια, φανταστικά, καταπληκτικά, υπέροχα εδέσματα, φρεσκότατα, δεν αφήνει τίποτα να μπαγιατέψει και στο Αιγαίων απέναντι το διοικητήριο 214.000 και 695666 απέναντι ανεβαίνοντας το δρόμο για το Ωραιόκαστρο. Εκεί θα βρείτε όσα θέλετε. Άμα αλλάξει, σας τα καθαρίζει κιόλας από λέπια, από εντόστια. Σας τα ψήνει με μια ελάχιστη επιβάρηση, σας τα τηγανίζει και τα παίρνετε. Καταπληκτικά πράγματα. Φυσικά, ζαχαροπλαστιάρες Νικολαίδης και αυτός με νηστίσμα αυτή την εποχή. Υπέροχα παγωτά, τούρτες, ψωμιά, το καφεδάκι σας το πρωί. Με σοκολατόπιτες εξαιρετικές, με προφιτερόλ, με κεράσματα, με χίλια δυο. Με τσουρέκι παραδοσιακό, με ψωμάρες το μεσημέρι. Νικολαίδης. Και βέβαια. Ειδικά αυτό το διάστημα, ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης με τα κορυφαία ατμοσίδερα Philips. Νούμερο 1. Στα σίδερα, νούμερο 1. Ατμοσίδερα Philips, κάντε τη βόλτα σας. Μπουκάρετε μέσα Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, στον κεντρικό δρόμο. Λέτε τσατσαρός, λέτε ζουμουσού και σας προσέχουν ένα παραπάνω το δίδυμο Νικολαίδης, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μην ξεχνάτε ότι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη είναι η Ελλάς Auto Service με την εγγύηση, σχεδόν μισό αιώνα, την εγγύηση της οδικής ασφάλειας της Ελλάς Service με φανοποιείο, με βαφείο, με καλύμπρες, με ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητό σας. 47-43-12. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Να αφήσω λίγο να παίξει, να αφήσω λίγο να παίξει μελωδία. Εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ! Τα φιλιά μας και την αγάπη μας Ελλάδα και εξωτερικό, όπου κι αν βρίσκεστε, όπου κι αν είστε. Ελάτε, όπως έρχεται ο Τεκίδης, ελάτε, ο γίγαντας Τεκίδης. Την Κυριακή θα είμαστε μπροστά στο ναό. Ευχαριστούμε και πάλι, θα το κάνω κάθε φορά, τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, τον ερασιτέχνη, τη μαμά του λόχου, που μας παραδίδει, που μας δίδει με πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά και μεγάλη προθυμία το χώρο μπροστά ακριβώς στη θύρα 3 του γηπέδου του ναού, να έρθει να αράξει το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. 17η αιμοδοσία, ήδη ποστάρουν, ήδη ανεβάζουν αναρτήσεις τα δύο κορίτσια μου στην ομάδα, η Σοφία και η Χρύσα, οι δύο κολόνες του site και της αιμοδοσίας, και σας περιμένουμε. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να δώσετε, ελάτε να ανταμώσετε τα ζουμουσάκια, τους αιμοδότες μας. Ελάτε να δείτε ανθρώπους με τους οποίους πριν από μερικά χρόνια δεν ξέραμε καν την ύπαρξη ο ένας του άλλου και τώρα είμαστε μια δεμένη οικογένεια. Το μεγάλο μυστικό αυτής της παρέας, όπως το μεγάλο μυστικό αυτού του ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Το λένε όλοι. Μιλούν και δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει καμιά μαγική συνταγή.
Το λένε όλοι, ξένοι παίχτες, Έλληνες παίχτες, το λένε. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το μυστικό. Σαν μια οικογένεια είμαστε και έτσι προχωρούμε και πορευόμαστε. Επειδή με ρωτήσετε για τους τραυματισμούς. Μπήκε ο Ενρίκε, είναι ακόμα έχουν δρόμο ο Πέλκας και ο Καντουρί. Θεωρώ απίθανο να αγωνιστούν στο μάτς της Κυριακής με την Ξάνθη. Όπου εκτείει η καψούρα μου, ο αγαπημένος μου Διέγκο Μπίσεσβαρ και θα δούμε τι θα σκαρφιστεί ο στρατηγός του Πάγκου, τι θα σκαρφιστεί ο Ρασβάν, τι θα βρει, αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Χαιρόμαστε που κάθε μέρα σκάνε δημοσιεύματα, θέλουν αυτόν, θέλουν εκείνον, θέλουν τον άλλον, θέλουν τον παράλλον. Λοιπόν, ψάχνονται στην ομάδα για τη συμφωνία για τον deal με τον Ολιβέιρα. Τα λόγια του αδευτέρου του αρχηγού Αντρέ ότι τον έχω ψήσει, είναι έτοιμος, νομίζω λένε τα πάντα. Έτσι, προχωράμε. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Να υπενθυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Με μεγάλο προσκύνημα εχθές με σκορδαλιά και μπακαλιάρο και έγινε χαμός. Χειροποίητα, απόλαυσε ο κόσμος εκπληκτικές πεντακάθαρες και εκλεκτές γεύσεις. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι ο κορυφαίος χαλβάς με μεγάλο στιγμιότυπο της προηγούμενης εβδομάδας από την πάρτι μου, το halvas.gr, νομίζω έγραψε ιστορία. Μπήκανε τσουκνίδα, μπήκε η Χρύσα, φτιάξατε μοντάζ, κάνατε με διαλύσατε. Τυχόν σε πιάσει μπόσκο, τέλειωσε. Με πολύ αγάπη. Lucas.gr, μπαίνετε να δείτε σε εκλεκτά σημεία. Σε πολλές χώρες εξάγει με τη συνταγή των παππούδων από την Κωνσταντινούπολη σε 14 υπέροχες γεύσεις και όπως είπα από το 2003 εξάγει σε Γερμανία, σε Αυστρία, σε Αγγλία, σε Πολωνία, σε Αυστραλία, σε Ισπανία, σε Ρουμανία, σε Βουλγαρία, γλύφουν τα δαχτυλάκια τους παντού πάνω στον κόσμο. Χαλβάς, κορυφαίος, Λουκάς, αυτός είναι εκλεκτή γεύση. Και φυσικά νούμερο ένα προορισμός για να πάτε να πιείτε τα καφεδάκια σας, να φτιάτε τα υπέροχα πιάτα, να δείτε ματσάρες σε νέα γιγαντοοθόνες, να παίξετε μπιρίμπες, να παίξετε PlayStation, VR, προσωμιωτές, τα πάντα όλα. Μπότσαρε 132, Domino, 950-950 το τηλέφωνο. Εκεί θα πάτε και εκεί θα καταλάβετε τι ωραία που θα περάσετε. Χαμογελαστά πρόσωπα. Πρέπει να περάσω μια βολτίτσα από εκεί, από τη Μελίνα, από τη Μέρη, να τα πούμε, να τα μώσουμε. Πάμε, καλημέρα σας! Γραμμές ανοιχτές, 23-10-287-888. Δεν κλήρωσα τίποτα σήμερα γιατί ακόμα δεν έχει επιστρέψει πολλοί κόσμος. Μία μερούλα από πριν, μία μερούλα μετά. Έχει γίνει μια ωραιότατη πενθήμερη. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, το halvas.gr μου θυμίζει μαγικό. Την κοπελιά αυτή που ήταν στην τηλεόραση και είπε να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Αλλά δεν είπε κοκαλάκι μας. Ακριβώς κάτι τέτοιο έγινε. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι έχουμε μόνο δύο παιχνίδια. Ναι. Αυτό και το επόμενο. Με δύο νίκες, μετά αφήνουμε χαλαρά τα πράγματα και πάμε με εντελώς... πάμε για photo finish δηλαδή. Εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα-ένα θέλω να βλέπω τα μάτς. Ιδιαίτερη προσοχή. Θα τα πούμε γιατί είμαστε ακόμα σε μεταεόρτιο πνεύμα. Ιδιαίτερη 150% προσοχή. Όσοι, γιατί θα είναι χιλιάδες που θα ταξιδέψουν, θα πλημμυρίσει με ΠΑΟΚ η πόλη της Ξάνθης, θα ευεργετηθεί πάλι από το οβολό του κάθε ΠΑΟΚΤΣΙ. Να είμαστε εκεί προσεκτικοί, να στηρίξουμε την ομάδα, να προστατέψουμε το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Έτσι. Θα τα λέμε. Δεν χρειάζεται, θα τα λέω. Δεν πειράζει. Μαγική κουβέντα. Εδώ κάτι έγινε σε μια καφετέρια που έγινε. Και ξεσηκώθηκε όλος ο Πειραιάς να μηδενιστούμε, να χάσουμε 3 βαθμούς και. Δηλαδή, η μόνη τους ελπίδα είναι αυτή, φιλάρετε γι' αυτό. Άρα εμείς πρέπει να προσέχουμε 5 φορές περισσότερο. 5 φορές. Είδατε τι έγινε. Η ανοιχτή χαρτοτενία, η σερπαντίνα είναι πιο επικίνδυνη, πιο επιλείψιμη, πιο καταδικαστέα από ένα μαχαίρι και 200 που μπουκάρουν μέσα επειδή είναι βάζελος γάβρος. Έτσι, το είδατε. Έγινε ακριβώς αυτό ρεζιλίκη. Που γίνεται κάθε φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Μια ζωή βρίσκεται το παραθυράκι. Το παραθυράκι αυτό που βρίσκεται το κάνουν τεράστιο για να μπορούν να βρουν και λύση. Ενώ οτιδήποτε συμβαίνει από εδώ πάνω, που είναι λίγο μακριά για αυτούς, τα πάντα τα μεγεθύνουν ανάποδα. Δηλαδή σίγουρα
είδες εσύ έστω και ένα στιγμιότυπο της προκοπής για όλα όσα γίνανε? Το δείγνανε, εξαφανιζότανε. Όχι βέβαια. Δεν είχε ποτέ να σταθεί η κάμερα να δείξει τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τι λες τώρα. Εδώ θα γινότανε με 5 κάμερες από δεξιά, από αριστερά, με 15 φωτογράφους και μα το είδαμε τι έγινε. Το είδαμε τι έγινε πέρσι. Με το βγαλμένο μπουφάν. Το είδαμε αυτό τι είναι. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία, αν θέλεις να κάνεις ζημιά, είναι να παίρνεις φωτογράφους και να τους πηγαίνεις στα ντέρμπι κάτω να ψάχνουν να βρούνε τη λεπτομέρεια. Αυτό είναι όλο. Απόλυτη εγρήγορση. Απόλυτη συγκέντρωση από όλους μας. Δεν τελείωσε τίποτε ακόμα. Αυτοί δεν εγκαταλείπουν. Θα προσπαθήσουν πάλι με κάθε τρόπο συχαμερό, με κάθε τρόπο υποχθόνιο, βρώμικο, λαμογίστικο, να κοιτάξουν μήπως και. Μήπως και. Άρα αυτό. Το λέμε συνέχεια. Πρέπει να προσέξει η ομάδα, και επειδή το άκουσα στον Παπαδό Μανολάκη, είχε ένα δικηγόρο που επιτέλους κατάλαβα ότι ο διαιτητής έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, αλλά πάνω από το διαιτητή είναι το φύλλο αγώνα. Ναι. Οπότε, το οποίο το συντάσσει ο... Ο διαιτητής. Ο διαιτητής. Ναι, αλλά εδώ έκανε τη βλακία ο διαιτητής και έβαλε χρόνο. Άμα έβαζε 60 λεπτά, μα πήγαν δεν τώρα, να το αφισβητήσει κανένα. Μα βρήκαν τώρα ένα τερτύπι, βρήκαν ένα παραθυράκι, μία χαραμάδα, για να μην φάνε μείον 6, μείον 9, για να μπουν να ξαναπαίξουν. Έτσι. Ακριβώς. Και απλά ξεγυμνώθηκαν τόσο ξεκάθαρα. Μέσα εδώ σε όλα βγήκε όμως και ο Μαγουλάκιας, ο Βασιλιάδης. Το ακούσατε τη δήλωση τι έκανε? Το είδατε στο διαδίκτυο, το ακούσατε κιόλας. Που είπε τι, λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει βοήθησε και αυτά. Μα πέρσι λέει ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Στα χαρτιά. Το λένε μόνοι τους. Τα ομολογάνε χωρίς καμία πίεση. Μόνοι τους τα λένε. Πάνω και εμείς κρυφοκαμάρια. Απλά εμείς οι γραφικοί που τα λέμε συνέχεια. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι η ομάδα πρέπει να έχει έναν άνθρωπο που να έχει πάρα πολύ καλές γνώσεις, δηλαδή δικηγόρο ό,τι θέλεις, εκεί κάτω, ναι, ναι, όταν συντάσσεται το φύλλο αγώνα, να πρέπει εκεί πέρα να γίνει το καθοριστικό παιχνίδι. Γιατί από εκεί και ύστερα μετά ο άλλος θα κάνει ό,τι θέλει, ο δικαστής δηλαδή. Έγινε φιλάρετε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ναι. Αλλά είναι η τελευταία φορά που θα το κάνω. Α, έλα ρε Στράτε, τώρα σε κατάλαβα. Α, δεν πειράζει, εντάξει. Την επόμενη φορά θα ζητήσω χρήματα. Ναι. Για αυτό που θα κάνω από τους χορηγούς σου. Πρόσεξε. Λοιπόν, το halvas.gr ναι, δεν ήταν λάθος. Ήταν η καινούργια διαφημιστική καμπάνια. Γκρίζα. Πρόσεξε. Halvas.gr, μπαίνεις μέσα, ναι, κλικάρεις και ξαφνικά κατεβαίνει μπάνερ που λέει Λουκάς, ναι, γιατί Halvas σημαίνει Λουκάς. Έτσι, ταυτόσιμο, μόνο ένας. Έτσι, Lucas.gr, τελευταία φορά, έτσι, την επόμενη φορά θέλω που σε ευχαριστούμε, το τμήμα marketing, λοιπόν, της εκπομπής. Και το δεύτερο, έχεις χορηγό Ψαραγορά. Κανονικά φίλε. Αιγαίων λέγεται. Αιγαίων. Δεν πελαγώνεις. Νομίζω ότι θα είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα πας στο μαγαζί και θα σου φτιάχνει κάτι, ρε παιδί μου, ή θα σου δίνει κάτι και θα το τρως και θα του λες τι μαλάκι έφτιαξες πάλι, ρε φίλε. Έχω κάνει διάφορα λογοπαίγνια, έχω κάνει διάφορες σκέψεις για το σποτάκι, αλλά δεν το προχώρησα. Να είσαι βέβαιος. Λοιπόν, για το Λουτσέσκου τώρα που είπες κάτι τελευταίο, μετά από αυτό που είπε ο Βασιλιάδης, εγώ αν ήμουν Λουτσέσκου θα κινούμουν κατά των δύο επιτροπών που τον τιμώρησαν με πρόστιμο, όχι για τα λεφτά, έτσι για το γαμώτο. Ναι, που έλεγε ότι δεν στόλας και 70 points. Ναι, ότι μας πέραν το πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Ναι, ναι. Εγώ θα κινούμουν νομικά και κατά της πρώτης επιτροπής και κατά της δεύτερης. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Υπουργός Αθλητισμού και το παραδέχεται δημόσια, εντάξει, θα πρέπει και ο άλλος έτσι για το γαμώτο να δικαιωθεί, ρε φίλε. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα δικαίωσης. Έτσι. Εντάξει. Και για τον... κόλλησε το μυαλό μου τώρα, κάτι ήθελα να πω τελευταίο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο, το ξέχασα. Δεν πειράζει. Προσοχή, αύριο. Προσοχή, ναι, προσοχή, το Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη. Όλα, θα τα λέμε. Στράτε.
ο ένας προσοχή στο διπλανό του. Εντάξει. Ακριβώς. Η ΠΑΕ να είναι σε γρήγορση να συνεργαστεί και με τους οπαδούς, να μαζευτούν κάποια άτομα εκεί πέρα από το οπαδικό κίνημα να ελέγξουν τους, τους υπολείπους. Δεν χαλαρώνουμε πουθενά. Δεν χαλαρώνουμε πουθενά. Δεν θέλει και θα υπάρχει και πρόκληση και από το διαιτητή. Να ξέρεις, ο διαιτητής θα είναι προκλητικός αυτός θα ορίσει. Είμαι βέβαιος. Εντάξει. Είμαι βέβαιος. Πέντε. Πέντε σταθμοί. Πέντε μάχες. Εντάξει. Δεν είναι πέντε, είναι τρεις Κώστα. Εντάξει. Εγώ άσε με να λέω πέντε. Εντάξει. Εγώ σου άσε με να λέω πέντε. Έχεις, δεν μου λες, έχεις καμία βεβαιότητα ότι άμα κερδίσω τα τρία μάτς. Ναι. Είσαι, κοιμάσαι ήσυχος εσύ. Ναι, γιατί μετά ακόμα και μείον έξι να φας δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να σου πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμα και με αυτούς. Κοιμάσαι. Με αυτούς, εγώ ναι. Δεν κοιμάμαι, φίλε. Έχω φάει μείον 15 στο παρελθόν. Ναι. Μου αφαιρέσαν από ειδική βαθμολογία. Τους έχω ικανούς για όλους. Άρα θα ησυχάσω μόνο όταν δω το πούλμαν, φίλε. Εγώ σου είπα, ούτε με το πούλμαν θα εισήχαζα κανονικά. Λες, να πάμε καμιά. Όταν, στη συνεδρίαση της Λίγκας. Για παρακόλληση και συγκοινωνίας. Όχι, στη συνεδρίαση της Λίγκας, όταν κριθούν, δηλωθούν στην Ευρώπη, στην UEFA, οι θέσεις των ομάδων, τότε θα μπορέσω να εισηχάσω κανονικά. Έγινε. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Για καθαρά μη ποδοσφαιρικούς λόγους. Ακριβώς. Κανένας μας δεν ανησυχεί για το αγωνιστικό μέρος. Κανένας. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, Κωστή, θα πανηγυρίζαμε τρόπαι από το Γενάρη. Και αυτό που ήθελα να πω και το ξέχασα, που είπατε για το φύλλο αγώνα, τώρα το θυμήθηκα μου ήρθε, που λέγατε για το φύλλο αγώνα, σου είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι όσο τα μάτια μας και τα αυτιά μας θα διαψεύδονται από ένα χαρτί, τόσο για το ποδόσφαιρό μας θα μένει πίσω, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Στράτε. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Μπράβο στους φίλους μας στη Σκύδρα που έφτιαξαν ένα μνημείο με μια τεράστια ποντιακή λίρα. Πρέπει να είναι ρεκόρ. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Το είδα πριν από λίγο. Ένα μεγάλο μπράβο και στους φίλους μας στην Κύπρο που δεν ξέχασαν τον Νάσο. Μπράβο στα παιδιά εκεί στην Πάφο που χτίζουν στη γενέτειρα του Νάσου, του Νάσου Κωνσταντίνου, του οπαδού που χάθηκε έτσι τραγικά και πρόωρα από τη βλακεία κάποιων, και χτίζουν ένα ξοκλήσι με την άδεια φυσικά της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, και όχι μόνο οι φίλοι του, όχι μόνο οι συντοπίτες του, οι παοξίδες Κύπρου, κάλεσαν και τον Γιώργο Σαββίδη να στηρίξει το εγχείρημα. Το κάνει φυσικά, εννοείται, δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω, απλά δεν ξεχνάμε το παλικάρι και μπράβο για την πρωτοβουλία να χτίσουν αυτό το ναό, αυτό το εκκλησάκι. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον, έλα. Τι έγινε, Κωστή, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, σε γουστάρει Γοριάτσα, έτσι όπως το πήγες, νόμισα να με ρωτήσεις αν με γουστάρει Γοριάτσα. Χρόνια πολλά για χθες. Βεβαίως. Όχι μόνο στους Βαγγέλιδες και τις Βαγγελίτες, αλλά και εσένα. Εχθές, Κωστή, 5η Μαρτίου. Ωραία. Το νου στα τρεμάλια. Απόλυτα. Είσαι ο Νίκος το Κρομλή. Έλα ρε Νικόλα, πού είσαι ρε φίλε. Πού είσαι ρε φίλε. Βάλαμε πάλι προχθές, φίλε, ανόβερο που παίζεις από μέσα στο πάω και γιατί. Προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν έπιανα με τίποτα. Τι να σου πω. Πασαλιβόμαστε με λάδια, πασαλιβόμαστε με λάδια και ξεκλειστράμε. Νικόλα, κλείσε για να κάνουμε και διάλειμμα. Αγόρι μου, σε φιλό, σε φιλό. Γεια σου, Κρομλίδη, γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν. Είσαι ο, ναι, ναι, εσύ. Εγώ είμαι ο Ταρίφα 2. Γεια σου, ρε Ταρίφα 2. Καλώς το παιδί, ρε. Καλώς το παιδί. Κωνσταντίνος, έτσι. Αντίος, καλημέρα φιλαράκι μου. Τι γίνεται? Θέλω να κάνω. Καλά φίλε, δόξα τω Θεώ. Καταρχήν να πούμε καλημέρα, να έχουν καλή εβδομάδα γιατί σήμερα ξεκινάει για τους περισσότερους. Βεβαίως. Και κατά τρίτον, εθεάθη κάπου το μούτρο του Καραγιάννη σε ένα μαγαζί εκεί στην Περαία κάπου να πούμε. Έτσι με είπανε. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και τα έφαγε για την Παοκάρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Λίγο πρόωρα βέβαια, αλλά αυτός το πήρε το πορτάλιμα, να ξέρεις. Έχουμε ακόμα πέντε μάχες, δεν χαλαρώνουμε καθόλου, δεν τρώμε το παραμυθάκι. Εντάξει, το πήρατε, παθαίνω αναφυλαξία, βγάζω φλίκτενες. Το πήρατε. Όχι, με αυτούς δεν εφησυχάζεις ποτέ. Το τελευταίο τους, ας πούμε, πώς να το πω έτσι,
το τελευταίο τους τερτύπι, η τελευταία τους ελπίδα είναι να μου κοιτάξουν, να με πειράξουν, να μου κόψουν βαθμούς, να γίνει έτσι, κάτι, μια απατεωνιά να κάνουν. Έτσι. Έτσι, γι' αυτό έτσι, είμαστε απόλυτοι, απόλυτοι. Ο λαός έχει οριμάσει. Ναι. Και ξέρει. Τους συγκεκριμένους 20 ανθρώπους εγώ κάτω εκεί στην Αθήνα τους έχω ζήσει από τη δικιά μου πλευρά, γιατί ασχολιόμουν χρόνια με τον αθλητισμό, φυσικά από κάποιο άλλο άθλημα, αλλά δεν χορταίνουμε τίποτα, φίλοι. Τα θέλουν όλα, και τα ψίχουλα και την πίτα και όλα. Δεν είναι άπληστοι οι άνθρωποι. Όλα. Μέχρι τελευταία πρέπει να είμαστε με τα όπλα και με κάθε τρόπο. Σκανδάλι. Με κάθε τρόπο. Έτσι, βλέπεις τώρα, δες τι ύμνους στο Μαρινάκι, τον παρουσίασα σαν να είναι ο σύγχρονος Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Καραϊσκάκης, δηλαδή πραγματικά κάτι, όχι, καρφώνεσαι κιόλας έτσι. Δηλαδή καρφώνεσαι, καρφώνεσαι κιόλας, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, ποιος δεν παίρνει σοβαρά το πάντων. Τουλάχιστον οι δικοί μας οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι δικοί μας οι φίλοι δεν τον παίρνουν σοβαρά. Τώρα και κάτω αυτοί μοιάζουν τα λένε και τα πιστεύουν και οι ίδιοι. Πες, τα πιστεύουν και οι ίδιοι στο τέλος. Οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτά, καλή εβδομάδα, φιλιά στο φιλαράκο μου τον Κωστή. Να σε καλά, εσένα. Να σε καλά. Λοιπόν, και θέλουμε και τραγουδάκι, Πες, κάνε παραγγελιά, τι θέλεις, Ζαφύρη, τι θες. Αϊτό, αϊτό μεγάλο, ξέρεις. Έγινε. Καλημέρα, αυτό θα μπούμε, με αυτό θα μπούμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, γεια σας. Διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 323-003. Εδώ δεν έχει μάστορας. Πώς το πω, Γκαρσία, τι μου έχει κάνει εντύπωση, λέει ο Παύλο. Εδώ πέρα λέει πολύ, λέει, παθαίνεις, λέει, μια βλάβη στο σπίτι, παίρνεις, λέει, το μάστορα και σου λέει θα έρθω από τις 9 μέχρι τις 2. 9 με 1. Και εσύ, λέει, πρέπει να μείνεις σπίτι. Και όποτε αυτός επιλέξει να έρθει. Και αν έρθει, λέει, μπορεί να έρθει την άλλη μέρα. Όχι, τέτοια δεν έχει. Εμείς εδώ, Δημητριάδης Construction, 323-003. Όμορφα, όμορφα και ωραία. Και ό,τι τεχνικό πρόβλημα έχει, τα ανακαίνιση, δόμηση, τα πάντα όλα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε την αιμοδοσία μας την Κυριακή. Είμαστε έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας. Να δώσουμε για 17η φορά αιματάκι, να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ελάτε να κάνουμε το καλό. Έλα, πάμε. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτός πέρα από ΠΑΟΚ? Όχι, είναι η ιδέα μου εμένα. Δηλαδή, άκουσε το λίγο, άκουσε το. Δηλαδή, αν σε ρωτούσαν αυτός, υπάρχει περίπτωση αυτός δεν είναι γάβρος, ας πούμε. Υπάρχει. Να είναι βάσελος, να είναι χάρτινος. Υπάρχει περίπτωση? Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Και ξαναλέω, δεν θέλω να γίνω κουραστικός, αλλά την Κυριακή σας θέλουμε όλους εκεί. Ελάτε να δώσουμε αίμα για τον συνάνθρωπό μας. Ελάτε να κάνουμε το καλό. Ελάτε να δώσουμε ζωή. 17η αιμοδοσία αθλητηρίων. Κοπιάστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους στο διαδίκτυο που κοινοποιούν την αιμοδοσία μας. Έχω πει πολλές φορές, αυτά δεν έχουν χρώμα, αυτά δεν έχουν σταθμό, δεν έχουν συχνότητα. Έχουμε φίλους που μας αγαπάνε παντού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τους περιμένουμε όλους, είτε μας γουστάρετε, είτε δεν μας γουστάρετε, είτε μας αγαπάτε, είτε δεν μας αγαπάτε, είτε είστε ακροατές μας, είτε όχι, είτε είστε φαν της εκπομπής, είτε όχι, είτε είστε ζουμουζάκια, είτε όχι. Είτε είστε οτιδήποτε κι αν είστε, σας περιμένουμε εκεί. Ελάτε, δώστε αίμα να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή. Και ποτέ να μην χρειαστεί, ποτέ να μην χρειαστεί να πάρετε τηλέφωνο και να μας ζητήσετε μία ή δύο φιάλες, γιατί έχει προκύψει ένα σοβαρό τροχαίο, μια εγχείρηση αναπάντεχη, μια σοβαρή περίπτωση που χρήζει άμεσης βοήθειας από πλευράς αίματος. Ποτέ. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καερεστά περμητίδο λεβαντάρχες οπλικατόριο. Πού σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι όμως. Σου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι. Απλά. Κουφάλα νεκροτάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αλήθειες λες. Αλήθειες. Προσπαθώ. Αετός μεγάλωνε. Βγάζει πόνο προσφυγικό. Μόνο. Στα κύρια δράμας μεγάλωνε τον αετό. Έτσι. Τον στρώνει, τον ετοιμάζει εκεί. Τάπα. Τον ετοιμάζει. Τάπα, μην τα ξαναλέω. Τα ξέρετε.
Εγώ έχω τον ανεψιό μου, από εκεί μου τα λέει πιο καλά. Ότι... έχω τον ανεψιό μου, παρακολουθεί τα πάντα. Εμείς το χεράκι μας το βάλαμε. Είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε μου... να το δούμε μόνο. Τα χρόνια μου πολλά σε όλο το προσωπικό του Λίμπερο, σε σένα προσωπικά, σε όλα τα ζουμουσάκια, χρόνια πολλά, υγεία και πάνω απ' όλα ευτυχία. Λοιπόν, την Κυριακή για μένα επιτρέπεται να έρθω στην αιμοδοσία 71 χρονών. Γιατί τι είσαι, νεούδη είσαι. Παίζεις την ΚΑΠΑ 75 άνετα. Α, στην ΚΑΠΑ 75 μπορώ να παίξω. Βεβαίως. Τι. Λοιπόν, εδώ η γιαγιά είναι 90 χρονών και είναι, κάνει παράνομη ζωή, δεν βλέπεις. Η γιαγιά. Την ξά, ναι. Πουλούσε τριλίκια. Δηλαδή, βίβερε περικολοζαμέντε. Το ζήν επικινδύνων. Αν πάνε μέσα στο καπάνι να πιάσουν εκεί πέρα τα λαθρέα, τα τσιγάρα που έχουν γεμίσει και τα καφενεία εδώ στη Σταυρούπολη και μοιράζουν και τα περίπτερα έχουν κλείσει. Αυτό, μια βόλτα μέσα στα πανεπιστήμια που γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, το γνωρίζουν όλοι. Άστορα, αδερφέ. Μόνο στα πανεπιστήμια, παντού, χαμός γίνεται. Η γιαγιά τους έφτεξε τώρα. Εντάξει, όλοι την καταδικάζουμε την παρανομία. Αλλά τη γιαγιά πιάσει πρώτα όλους τους άλλους και τελευταία τη γιαγιά. Τελευταία θα πιάσει τη γιαγιά. Την Ξάνθη να κερδίσω. Στους 100%. Εννοείται. Την Ξάνθη να κερδίσω. Εννοείται. Το νου μας συνέχεια. Τίποτα. Το νου σας. Το νου σας, όλοι εκεί, και μην τρώτε παραμύθι ότι θα είμαστε μόνο εμείς εκεί μέσα. Όχι βέβαια. Μην τρώτε παραμύθι. Όχι γιατί βέβαια. Γιατί να ξέρετε τον διπλανό σας, ποιος θα είναι δίπλα σας. Προσέξτε, όπως είπατε πιο μπροστά, μόλις πρόλαβα και σ' άκουσα, εάν όπως είπε και ο Αντελίνο Βιερίνια, εάν δεν το σηκώσω μετά τα Γιάννενα το παιχνίδι, δεν ησυχάζω. Δεν ησυχάζω. Αυτοί είναι τόσο επιστήμονες, όπως είπες, ούτε τα μαχαίρια τους είδαμε, ούτε τα μάτια τίποτα, τους που βγάλανε, ούτε τους τιμωρήσανε, ούτε τίποτα. Ενώ εμένα, μείον 6, 3-3 χωρίς έντρα και μείον 9 οι άλλοι που φοβηθήκανε να βγουν έξω γιατί τους έδειξε κάποιο κανάλι, να μην πω το όνομά του και το διαφημίζω, ότι ο Σαββίδης φορούσε ένα πιστόλι στο γελέκο του. Ναι. Κατάλαβες, το νεροπίστολο. Τέλος στη πάνω. Ζώνη, ναι. Το νου σας, nice. Ρε Μάλια, αυτό, Ξάνθη να κερδίσω. Αυτό, αυτό. Μπιζίμ, πάω. Μπιζίμ, γεια σου Παυλάρα. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Να υπενθυμίσω, να είσαι γερός, να υπενθυμίσω, κορυφαίος στην τοποθέτηση ηλιακών Αλφα Πλαμ. 65, 17, 18, Μακρυγιάννη 71, Ηλιούπολη. Εκεί θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε, υψηλή ποιότητα, απίστευτη απόδοση, με συλλέκτη τιτανίου, με άθραυστα κρύσταλλα, με boiler inox τριπλής ή άλωσης. Αυτός είναι ο ειδικός, το ξαναλέω, και φυσικά και τοποθέτηση φυσικού αερίου στα σπίτια σας. Με πάνω από 500 τοποθετήσεις Θεσσαλονίκη, ο ειδικός Αλφα Πλαμ 65 17 18 για ηλιακούς, θερμοσύφωνες, για πολλά χρόνια τζάμπα νερό, 25 χρόνια και βέβαια για τοποθέτηση φυσικού αερίου στο σπίτι σας. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Εδώ. Εσύ. Άμα είμαι εγώ, εντάξει με τότε. Αγόρι μου, συνεχίζετε το αίτητο. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Μέγας Αλέξανδρος. Να σου πω τώρα, επειδή έλεγε ο φίλος πριν με τον αθλητισμό και τους άλλους κάτω, ότι πήγαμε στην Αθήνα δεύτερη φορά σε ρί, δεύτερη εβδομάδα, κερδίσαμε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβήξαμε για να τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή, ο αδερφός έπαιζε με πρόβλημα. Ναι, ο αδερφός με πρόβλημα, ο ξέρος με πρόβλημα. Μάλιστα. Έσπασε το δάχτυλο. Κάταγμα. Στο δάχτυλο. Ναι, το δάχτυλο. Σπάσαμε το ψηλού μας το δάχτυλο για να μπορέσει. Παρ' όλα αυτά με 13 λεπτά με σπασμένο δάχτυλο, τους έβαλε καμιά κοσαριά πόντους εκεί το διάστημα. Ο ψηλός δεν έχει ανάγκη. Αυτά είναι. Και που λες, φίλε, έξω από το γήπεδο, πηγαίνει μετά από εμάς να παίζει βόλεϊ ΑΕΚ. Ναι. Α1. Χάτινο το φεγγάκι. Ναι, ναι. Ήταν ένας φίλος μου που είναι Ολυμπιακός, όλοι έχουμε τέτοιους φίλους, έχουν τα προβλήματά τους. Είναι αυτός γάβρος, είναι πρόβλημα έχει. Ναι. Εμείς οι Παοκτσίδες του λέω τα καλά παιδιά, με το που τον είπα Παοκ, φίλε, άλλαξε 17 χρώματα και δεν μου ξαναμίλησε. Φιλαράκι, να σε βοηθήσω, να σε κάνω, του λέω. Δεν έχω κάτι χάρτινο να σου δώσω να κουβαλήσει, γιατί όλα είναι αλουμινένια, οπότε δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις, είναι βαριά για να τα κουβαλήσεις. Συγκρόθηκε και έτσι. Τρελαίνονται.
Τρελαίνονται, ξέρεις γιατί, Άγγελε? Γιατί ξέρουν ότι αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Όχι η αλήθεια μας, γιατί σαν παοξί σου λέει τι θα πεις αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Αυτό δεν μπορούν να αποφύγουν. Θα τους ακολουθεί παντοτινά. Ο συγκεκριμένος που μιλούσα ήταν μέσα από τον ΑΣΥΓΜΑ, έτσι, δεν ήταν κανένας τυχαίος. Ναι. Ήταν μέσα, που είναι και στα κόλπα έτσι κι άλλως, ξέρουν αυτοί από εκεί πέρα. Όταν ήταν, δεν ήταν φιλάθλος, ναι. Ήταν δικός. Ναι, ναι. Εξαφανίστηκε, δεν ξαναμίλησε και του κάνω και την τρίπλα. Εγώ του λέω, παιδιά, αφήστε τα μαξίδια όπως είναι, πάμε να βοηθήσουμε το ΕΚΤΑΚΙ λίγο να κατεβάζει τα υγεία. Να... Όχι ρε φίλε, όχι, ευχαριστώ. Θα τα κατεβάσω μόνος μου. Μόνος τους. Είδες φίλε, είδες. Είναι... Εγώ όποτε κατεβαίνω στην Αθήνα, φίλε τους... Αυτό, γλεντήστε το. Το γλεντάς. Γλεντάω. Αυτό, αγώ, γλέντα το αγόρι μου. Γλεντάω, αυτό είναι. Οπότε τους χαίρομαι πάρα. Γελάω, δεν μπορείς να φανταστείς. Γελάω απίστευτα. Αυτό φίλε. Πιστεύουν ότι ένα πρωτάθλημα πήρε ο Πάκ και δεν θα ξαναπάρει άλλο. Ναι, ναι. Αλλάξτε πλευρό. Γιατί με αυτό το πλευρό πολλά χρόνια θα κάνω. Πάρα πολλά. Και αυτό είναι το δεύτερο. Αυτό που θα πάρω είναι το δεύτερο. Έτσι. Και απλά είναι η αρχή όλων αυτών που θα ακολουθήσουν. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όσο πιο νωρίς το καταλάβουν, τόσο καλύτερα. Όσο για αυτούς που, που πετάνε μπουγάτσες μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να ειρωνευτούν, διαβάζω το μήνυμα του Πέτρου του Ευθυμιάδη 24 Μαρτίου, 11 η ώρα το βράδυ. Αυτή η μπουγάτσα θα είναι πάντα ο φόβος σας, η μόνη μορφή αντίστασης στο κράτος της Αθήνας σας, το μοναδικό αγκάθι που θα σας ενοχλεί, η μόνη που δεν σας προσκύνησε και δεν θα σας προσκυνήσει ποτέ, η μόνη που ποτέ δεν σας φοβήθηκε, η μόνη που θα σας εκδικείτε για όλα όσα έχετε κάνει, η μόνη που θα σας νικήσει, αυτή η μπουγάτσα! Αυτή. Έτσι. Από μέχρι που βγάλανε και ανέχοντα κάτω για την μπουγάτσα. Εντάξει. Τηλέφωνο, πώς λέγεται το τηλέφωνο, πώς λέγεται ο... Τέλεια. Ο Σύριος. Έτσι. Okay. Μπουγάτσα με double. Αυτό έχω να σου πω. Το άλλο, όταν θέλω να γελάσω πολύ, φίλε, τους ρωτάω. Εσύ που το παίζεις έξυπνος, πες μας ρε μεγάλε τι είναι το φουίτ. Δεν με κοιτάνε σαν χαζί. Ξέρεις βρε, Ντουγάνι, τι είναι το φουίτ. Σκερβελέ. Γεια σου, Angel. Φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά, μπράβο στο Μεγαλέξανδρο, την ομάδα με αμαξίδιο. Που μας κάνει περήφανος. Έχει πολύ ΠΑΟΚ μέσα. Έχει πολλά ζουμουσάκια. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Σε εσάς. Καλώς το παιδί. Έλα εδώ με. Καλώς το σερέο. Έλα Στελάρα μου. Έλα. Έλα. Δεύτερος νόμος ότι ήμουν τέταρτος. Άλλος ήταν και έπεσε πριν από σένα. Αναβοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Ωραία. Κωστή μπαίνει μέσα προχθές ένα παλιγάρι. Λέει ζούμου σου, ήταν Αυστραλία, τώρα με Λονδίνο ο Νίκος ταξιτής. Σούπα ρε φίλε. Ήπνος διακούει συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να πάρει γιατί έχουν οι πελάτες. Σερές, ήρθε σερές. Ναι, ναι, ο σερέος είναι, αλλά ήταν Αυστραλία, τώρα με Λονδίνο, τώρα για 4-5 μέρες εδώ. Μπαίνει μέσα και λέει ζούμου σου, η παρέα είναι πολύ μεγάλη. Άντε ρε φίλε. Απίστευτα μεγάλη. Λέει να διαβάσει τι ακούμε, αλλά πάρα πολύ ακούμε, λέει, και δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, τηλέφωνο. Το ξέρω αυτό, το ξέρω. Αυτό είναι γεγονός, φίλε. Γι' αυτό εμείς εκπροσωπούμε που έχουμε χρόνο άπλετο. Και βέβαια. Και αυτούς που δεν μπορούν, που, δεν, που διστάζουν, που δεν θέλουν, που δεν το έχουν. Έτσι υπάρχει κόσμος πολλής που δεν θέλει να βγει να μιλήσει, δεν μπορεί, ή δουλεύει και θα καρφωθεί, ή δεν το έχει ρε παιδί μου, δεν νιώθει την άνεση να βγει να μιλήσει δημόσια. Χθες χωρίς πλάκα ρε φίλε, χωρίς Κωστή ξεκίνησε διαφορετικά ημέρα. Δηλαδή ήρθα εδώ μόνο είχα προετοιμασία. Αυτά λέω, κόψε πλάκα τώρα να μην έχουν αργία και να έχουν εκπομπή. Λέω, ξέρεις, είχα εκεί μια ελπίδα, αλλά. Ξέρεις, είναι πολύ συγκινητικό τις μέρες που δεν έχουμε εκπομπή. Ναι, ρε, φίλε, που εκείνη την ώρα έρχονται μηνύματα και στο Facebook και στο κινητό. Γιατί ζούμε μαζί ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Το ζούμε μαζί. Δεν είναι ότι λείπω μόνο εγώ σε εσάς. Λείπετε κι εσείς σε μένα και δεν θέλω να το κάνω τώρα Μάρτα Βούρτσι. Δαχρυβρεχτό, αλλά όταν κάθε μέρα για τόσα πολλά χρόνια ζεις αυτό το πράγμα το πρωί, τότε όταν δεν το έχεις, νιώθεις ότι κάπου δεν... Σαν να χάθηκε η μέρα. Σαν χαμένος φίλε είσαι. Σαν χαμένος. Και άντε το Σαββατοκύριακο, ναι, είναι φυσιολογικό. Όταν λοιπόν τύχει αργία, εκείνη την ώρα, εκτός ότι είσαι, εγώ είμαι σε μια εγρήγορση στο 8-10 ας πούμε, είναι, δουλεύουν όλα στο full, έτσι που, γιατί προσαρμόζεται ο οργανισμός. Αυτός που δουλεύει νύχτα, έτσι, αυτός που ξυπνάει πολύ πρωί, αυτός που, ο οποίος είναι αυτός που δουλεύει σε ύψος. Άμα με βάλει σε μένα, έρχεται ο Κατουρτζίδης να περάσει την τέντα και ανεβαίνει φίλε ο Γιάννης πάνω στο σίδερο και του λέω: Γιάννη,
Κατέβα! Έλα ρε, μου λέει, χαλάρωσε. Ρε φίλε, με πιάνει, μου πιάνει αναγούλα. Ο κάθε ένα έκανε του εφού ετάχθη. Λοιπόν, διάβασα τη συνέντευξη του Λιμνιού που έδωσε. Ναι. Πραγματικά, δηλαδή το παιδί ζει το μύθο του, το όνειρό του. 20 χρονών, δηλαδή ένα ευθύ που θα αθλήσει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που είπε για τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, φίλε, μόνο ένα κομπλήξι. Αρχίζει δεν μπορεί να δει την εικόνα που βγάζει αυτή η ομάδα και μέσα και έξω από το γήπεδο. Σφίζει. Και σφίζει από υγεία αυτή δουλειά που κάνει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, σφίζει. Να διαχειριστεί τόσες προσωπικότητες που θέλουν να παίζουν όλοι και να είναι πιο αγαπημένοι από τους αγαπημένους. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ακριβώς. Είπε πάλι την κουβέντα, την είπε ο Λιμνιός. Οικογένεια, όλοι ο ένας με τον άλλον. Μα αυτό βγαίνει προς τα έξω, να σου πάτε ακουστεί. Άμα τώρα, το λέει αυτός, αλλάζει όταν κάνει αλλαγή, ο ένας βρίζει τον άλλον, κάνει ράνι. Τι λες τώρα, εντάξει. Πλάκα με τώρα. Στην πράξη το βλέπουμε. Στην πράξη. Δεν βλέπει την εικόνα που έχει μέσα στο γήπεδο. Στην πράξη. Θα έπρεπε να έχω παίξει μπάλα 30 χρόνια για να δω τι ομάδα έχει. Ακριβώς. Το είπε και ο Μάτος στην Πούντου που έδωσε πολύ ωραία συνέντευξη στο SDNA. Έτσι, το είπε ο Μάτος που είπε και την κουβέντα την εξής. Ότι όταν το πάρουμε, η Θεσσαλονίκη δεν θα κοιμηθεί για 2 εβδομάδες. Και λέει αλήθεια. Και λίγες είπε. Έτσι. Και λίγες είπε. Κωστή, τα λέμε. Αγόρι μου. Γεια σου, Στελάρα μου. Γεια σου, Στελάρα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Καλό το λέει. Τι γινόταν, Κωστή, την ίδια στιγμή που βάζαν τη γιαγιά στο κρατητήριο. Γινόταν κάτι ακόμα. Δεν το είπε κανένας. Ή λίγο πριν να γίνει αυτό, εντάξει. Μία γυναίκα ήταν με το παιδί, προχωρούσε, δύο μάλλον, με ένα παιδάκι και προσπαθήσανε κάτι λαθρομετανάστες για μένα, μετανάστες για κάποιους άλλους, να τους το κλέψουν. Ναι. Αυτούς λοιπόν τους πιάσαν, τους αφήσανε... Δύο περιστατικά. Ναι, και πήγαν και χτυπήσαν τράπεζα. Ή τέλος πάντων έκαναν μια ληστεία. Ναι. Αυτό για αυτούς ήταν μια χαρά. Η γιαγιά όμως έπρεπε να αναδειχθεί, να δείξουμε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι, γιατί για μένα αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Ναι, αλλά δεν πες με αυτό, ρε φίλε. Ναι. Με τη γιαγιά και που ταλαιπωρείται, δηλαδή αυτό είναι χιουμορ. Εγώ είμαι πρώτος στην πλάκα και στο χιούμορ. Τη γιαγιά, φίλε. Να περνάνε από εδώ και από εκεί άτομα και να μην δίνουν σημασία, να φαίνονται μέσα στο βίντεο. Όλους αυτούς λοιπόν θα κάνουν μια ιδέα, τέλος πάντων πώς το λένε αυτό, να πούνε ελάτε εδώ, ρε, τι θα γίνει. Ξύλωμα, φίλε. Κωστή, απλά μια λέξη. Αυτό προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία. Μανώλη, να πω και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσω. Επειδή αναφέρθηκε σε διάφορα τέτοια περιστατικά. 2 κρούσματα στο Ρετζίκι. Προσέξτε καλά με τα παιδιά σας. Τους περίμενε αυτοκίνητο μαθήτριες έξω από το σχολείο τους. Στη μία περίπτωση, στην άλλη στο εμπορικό κέντρο. Στη μία είπαν ότι ο μπαμπάς σου τράκαρε, κινδυνεύει, έλα να σε πάω. Φυσικά, γι' αυτό μιλήστε στα παιδιά σας να είναι πονηρεμένα. Να ξέρουν, ήταν δασκαλεμένο το παιδί, δεν μπήκε. Στην άλλη περίπτωση, έξω από το σχολείο της είπαν έλα να σε κεράσουμε αυτά, δεν μπήκε, το δήλωσε μέσα στο σχολείο της. Ενημέρωσαν τους γονείς, μιλήστε στα παιδιά σας, μην πέσουν στην παγίδα. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχαμε τόσο πολλά κρούσματα παλιά στο παρελθόν, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Δηλαδή, ίσως και να γινόταν και να μην βγαίνανε. Μα δεν υπήρχε τότε, ρε φίλε. Φεύγαμε από το σπίτι μας, πηγαίναμε στην πηλαία να παίξουμε μπάλα και γυρίζαμε το βράδυ. Τελευταία όμως γίνονται πολλά. Και γίνονται τελευταία χρόνια, τελευταία 4-5 χρόνια. Ήθελα να πω κάτι για τον Μάτσικο Στίβη, για την Ξάνθη. Μετά την αιμοδοσία λοιπόν, και όσοι είναι να πάμε στο παιχνίδι, ναι. Προσοχή, ύποπτο μάτς, μην ξεχνάτε ποτέ τι έχει κάνει η Ξάνθη για μας. Πολλές φορές. Εντάξει, έχει κόψει βαθμούς από τον Μπόρο, έχει στερήσει πράγματα, μην το ξεχνάμε. Όλο αυτό είναι ένα τελευταίο ύποπτο μάτς για μένα και χτες. Καθόμουν με το μικρό και τον έλεγα, τον βλέπαμε διάφορα βιντεάκια για τον ΠΑΟΚ και με ρωτούσε τι είναι το κύπελλο, τι είναι αυτό, εντάξει, δεν καταλαβαίνω και του λέω. Είσαι τυχερός που είσαι τόσο χρονών, πολύ μικρός και έχεις δει ήδη. Ένα πρωτάθλημα που δεν το πήραμε, δύο κύπελλα. Δύο κύπελλα, έτσι. Και μου λέει εσύ, έχεις δει, λέω, ήμουν μικρός όταν το είδα, το θυμάμαι σαν όνειρο, το ξέρω. Το ζούσα λίγο. Εγώ, παιδί μου, περίμενα πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι. Πολλοί άλλοι λέω έχουν φύγει και δεν προλάβανε. Ζωή, έτσι. Ναι, που δεν είδαν τίποτα. Έτσι. Οπότε είσαι πολύ τυχερός που θα δεις άλλο ένα. Όμως, Κωστή, φοβάμαι ότι όλο αυτό στο τέλος θα μας το βγάλουν ένα ξινό. Ξέρεις για ποιο λόγο. Σκέψω ότι η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ή τέλος πάντων θα είναι όπως είναι. Ο Γαύρος δεν θα έχει τα χαρτιά από το Champions League που είχε. Ναι. Ο Μπάζελος Άστον. Ναι. Μήπως μας κάνουν μια τρίπλα τέτοια
και πούνε να μην παίξει οι ελληνικές ομάδες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να είναι ευσεβείς πόθη τους αυτοί, αλλά δεν είναι. Μπορούν. Μα δεν μπορούν. Τα έχουμε δει όλα. Δεν μπορούν. Είμαστε πάντα μακάρι. Είμαστε σε εγρήγορση. Για όλα. Εγώ δεν ησυχάζω καθόλου, παιδιά. Ούτε στιγμή. Έγινε. Ακριβώς. Μανόλο, σε ευχαριστώ. Όλοι, φίλοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή για να κλείσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πέσαμε. Πέσαμε μουτσο. Ξαναλέω. Βάλε. Άνοιξε. Έτσι. Όμορφα. Απόλυτη εγρήγορση. Το μυαλό μας στο μάτς της Ξάνθης. Οι χιλιάδες που θα εκδράμουν, που θα ταξιδέψουν, να είναι εκεί, να σμπρώξουν την ομάδα μπροστά. Όποιοι και να παίξουν, με το μαχαίρι στα δόντια. Απόλυτη συγκέντρωση. Δεν κατακτήθηκε οριστικά τίποτα. Δεν εφησυχάζουμε. Δεν μας υπνοτίζει κανένας. Δεν τρώμε το παραμυθάκι τους σε καμία περίπτωση. Ξεκάθαρα. Και πάμε να τους δείξουμε γιατί δεν μας πέφτει με τίποτα. Έτσι. Δεν ξεχνιέστε. Δεν ξεχνιέστε. Δεν ξεχνιέστε. Είπα. Βεβαίως είπα. Εννοείται. Δεν το έχασες. Για τον στρατηγό είπα. Για τον στρατηγό Μάκη. Ναι, βεβαίως και αυτό το είπα, Δημήτρη μου. Δεν μπορώ να τα ξαναλέω δύο φορές. Γενέβη, σαν σήμερα. Επέτειο, σημαντική. Με τη Σαραγώσα 76-72. Τα είπαμε όλα. Το Patinoir de Bernay που ήταν το γήπεδο δεν είναι, φίλε, 100% γαλλική σπεσιαλιτέ. Στο Masterchef, πες μας λίγο τι έχεις φτιάξει εδώ, Νούφριε. Έχω κάνει μια Patinoir de Bernay. Την έχω μαρινάρει με μια ζουμ, πώς το λένε το, τη σάλτσα, δεν λένε, ζου. Ζου σου, έχω βάλει μια ζου, λέει, από δυόσμο δεντρολίβανο, φρούτα του δάσους, με κουκουνάρι και μέσα χαλίκι, να πούμε. Έχω δάκρυ από πιγκουίνο αναμεμειγμένο με σφαίρες μαϊντανού. Μου κλωτσάει λίγο ο άνηθος, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά και είναι μαριναρισμένο με μια σως, να πούμε, από, ξέρω εγώ από τι, να πούμε, από συνεφάκι, ροζ. Patinoir de Bernay. Patinoir de Bernay. Δύο μερίδες Patinoir de Bernay στο 4. Δεν ξεχνάμε το παρελθόν, γιατί αυτό μας οδηγεί. Αυτό μας οδηγεί. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ελπίζω να μπαίνετε μετά το τριήμερο σε ρυθμούς όμορφα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8 πρώτα ο Θεός. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Δεν φεύγει κανένας. Υπενθυμίζουμε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή με εκπληκτικές γεύσεις να γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας σε ένα πλήρως ανακαινισμένο, σε ένα κουκλίστικο χώρο εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, στα Ελευθέρια, απέναντι από τον Μασούτη, 705-750 τη Λιβεριά. Όπως είπαμε, Λουκάς, κορυφαίος χαλβάς, η γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Φυσικά, εννοείται, lukas.gr και halvas.gr, γιατί αυτός είναι ο κορυφαίος χαλβάς. Σε πολλές χώρες εξάγει πεντανόστιμα πράγματα. Μπείτε να δείτε σε ποια σημεία μπορείτε να προμηθευτείτε το συγκεκριμένο χαλβά. Και εννοείται, το νούμερο 1 sports cafe, play cafe στην πόλη, είναι εκεί στην Μπότσαρη 132, 950-950, υπέροχη κατάσταση. Οθόνες, γιγαντοοθόνες, προτζέκτορες, τραπέζια, VR προσωμιωτής, τραπέζια για μπιρίμπα, όλα όσα θέλετε, με εκπληκτικές προσφορές, με εκπληκτικά πιάτα. Όμορφα θα περάσετε, θα πάτε, θα με θυμηθείτε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.